Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Η μπάλα πηγαίνει στο Βαρέλα, χειροκροτήματα από τον κόσμο, ενώ είναι πεσμένος ένας παίκτης της Λαμίας κάτω και λογικά ο Πέλκας θα βγάλει την μπάλα έξω. Όχι, ο Μάτος συνεχίζει το παιχνίδι. Μάτος, πάντα με την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινεί το Ερή και θα κάνει το για τον Μπίσες Βαρ και εκεί το πατάει περιοχή, δεν πέφτει η σουτάρι, γολ, 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 γολ. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ αυτό το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θέλω ρε παιδί μου, θέλω να συνεχίσει πώς 50 αγωνιστικές, 60 να κάθε Δευτέρα εδώ να ερχόμαστε, να βάζει ο Θανάσης το, τα πονάνε, να μην μπορείς να κράξεις κανέναν γιατί ο ΠΑΟΚ κερδίζει, έτσι. Εγώ. Εγώ. Ναι. Κανένα δεν μπορεί να κράξει. Θέλω κράζω. Ξέρω τι κράζεις. Ότι στραβώ βλέπω πω το κράζω. Με πολλά στραβά έγιναν και πάλι. Και ότι ίσιο βλέπω το κάνω. Το αποθεώνεις. Το αποθεώνεις. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ναι. Καλοκαιρινό σε βλέπω κακός. Γιατί? Γιατί θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις. Κακοκαιρία, μείωση θερμοκρασίας. Ψοφάω για τέτοια. Ψοφάς για ψόφιο καιρό. Ο ναι. Καιρός ο αγαπημένος μου είναι αυτός. Αυτός εδώ. Ναι. Ακριβώς αυτός. Τι περιμένεις να είναι ο δικός σου αγαπημένος. Είναι ο καιρός που παράγεις, δουλεύεις. Κουράζεσαι λιγότερο, ναι, ναι. Κοιμάσαι εύκολα. Δεν υδρώνεις.
Πραγματικά. Ο δικός μου ο καλός ο καιρός, ναι. Ο καλύτερος ο αγαπημένος, ναι. Είναι 23 βαθμούς Κελσίου, 24. Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Εκεί δεν θέλω παραπάνω, 23-24. Εγώ είμαι στους 12. Στους 12 εσύ. 12, βροχάρα, να μην φέρεται ήλιος, ναι. Γιατί να δουλεύεις. Πάνε στην Αγγλία ρε γόρι, να δουλεύεις εκεί. Τι? Πάνε εκεί στο BBC, πάνε σε προσλάβουν εκεί στο, στην Αγγλία, στο London News. Πάνε στο Birmingham Athletic, ξέρω εγώ. Ένας λόγος που η Ελλάδα είναι πίσω σε παραγωγικότητα είναι ο Ιούλιος, ο Ιούνιος και ο Αύγουστος. Ναι, σωστά. Ιδιαίτερα αυτή. Δεν υπάρχει σε καμιά χώρα στον κόσμο τρεις μήνες κοπροκυλίκι. Πώς είπα, στην Κίνα, να. Ο άλλος μου τα είπε εδώ τι πέρα. Τι Κίνα. Στην Κίνα, ξέρεις τι κάνουν. Ναι, για πες μας τι κάνουν. Κάθονται το καλοκαίρι κανονικά. Ναι, δύο μήνες. Ναι, κανονικά. Δύο μήνες. Κάθονται, ναι. Ένα μήνα τον Οκτώβριο. Ναι. Κάτι έχουν τα φίδια γιορτάζουν. Δεν ξέρω. Τα φίδια. Δράκι, ξέρω, δράκι, ναι, ναι. Χρονιά, ναι. Του Δράκου. Όλο το Γενάρη. Ναι. Όλο το Γενάρη. Ναι. Γιατί έχουν άλλο τέτοιο για μένα. Φτάνει. Δουλεύουν οι μηχανές για αυτούς. Όχι, απλά αυτοί. Τι? Δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρο. Ναι. Με την έννοια πια ότι έχουν τρεις βάδιες. Ναι. Δεν σταματάνε δηλαδή κάποιες. Δεν είναι 8 το 8. Εγώ μιλάω για Ευρώπη τώρα, ναι. Στην Κίνα. Αυτοί δουλεύουν και το βράδυ. Έχουν τρίτη βάδια που πάει κυκλικά και δουλεύουν. Κάνουν παιδιά πολλά και. Κάνουν παιδιά πολλά. Ναι, τώρα σταματάνε βέβαια. Τους έχουν απογοητευτεί. Έχουν βάλει. Κάθε παιδί θα πληρώνει 30.000 ευρώ. Κόφτη τους βάλανε. Γιατί στο τέλος θα γίνουμε πολύ στη γη. Πολύ, πολύ. Δεν θέλουμε τον ένα στον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, Ραπενκούλ και Κάζα πάντοτε στα πλήκτρα. Θα πάμε μέχρι τις 10. Τι έχουμε, τι. Τι έχουμε, είναι Δευτέρα, έχουμε τα απόνερα της αγωνιστικής. Απόνερα. Απόνερα, ναι. Απόμερα. Απόνερα. Αφού έχουμε βροχούλα έξω, να πιάσουμε τα νεράκια. Θα τα δούμε όλα, θα τα σχολιάσουμε. Είχαμε Ρασμά Λουτσέσκο, αποθέωση χθες από την Τούμπα. Ξαφνικά εκεί που φωνάζαν, φέρτε το κύπελο, πρωτάθλημα στον πύργο το λεφτό. Το χάσετε, μισά στον πάρει καμιά ομάδα. Φυσικά. Φυσικά πρέπει να προσέχουμε. Είναι σαν κόρεο οφθαλμού πρέπει να τον προσέχουμε τον Ρασβάν, αυτή την προπονητάρα. Ο οποίος έχει δώσει τόσο μεγάλο balance αυτό το σύλλογο. Balance. Μαγική λέξη ισορροπία. Που ο Πάοκ ακόμα και στις κακές σου βραδιές όπως η χθεσινή, ναι. Κερδίζει περπατώντας. Όταν η ομάδα είναι σε κακή βραδιά, ναι. Είναι του προπονητή η ομάδα που κερδίζει. Μάλιστα. Όχι, έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει ακόμα. Αυτό λες εσύ τώρα. Έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Γιατί χθες ο Πάοκ δεν ήταν καλός αγωνιστικά. Εντάξει. Έριξε τρία μπαλάκια βέβαια. Έχει άτομα. Έχει πει μονάδες. Σύνολο δεν έχει. Γιατί δεν έχει σύνολο. Έχει άτομα έχει. Πώς όταν δεν παίζει καλά και ο άλλος παίζει το ίδιο καλά. Ναι. Εντάξει. Κάτι λείπει. Όσον αφορά την ομαδικότητα. Όχι, έχει δείξει ο Πάοκ. Στα δύσκολα με τον Ολυμπιακό, σαν ντέρμπι, όταν ήθελε να παίξει ομαδικότητα, του έβαλε κάτω και του κοπανούσε. Στο Μετρόπολη για να πάει καλά, θέλει τον Μπούζο, α πούμε. Ποιον τον? Θέλει τον Μπούζο. Φυσικά. Βέβαια. Φυσικά. Βέβαια. Καλό Μπούζο να έχουμε. Μεγάλο κόουτ ο Μπούζο. Είναι. Τρεις μεταγραφάρες το καλοκαίρι. Τι έκανε. Σαρό. Ναι. Καθαρά δικιά του μεταγραφή. Έτσι, γιατί μεταγραφή. Θυμάμαι, φωνάζει το γραφείο μου, λέει Σαρό, Βαραγιάννης. Βαραγιάννης. Και Κυλώνης ήταν δικιά μου, εντάξει, ο κύριος. Κυλώνης ήταν επιλογή, είπα, λέω, θέλω Θανάση, είναι φίλος μου από παλιά. Ναι. Έχουμε χημία, άρα θα τα βρούμε. Άρα είναι ως μάνατζερ. Πάρα πολύ καλό. Πήρε καλούς παίκτες. Βέβαια. Κατάλληλη θέση. Ναι, αυτό θέλεις. Ο Λουτσέσκου ποιος πήρε. Ο Λουτσέσκου, ναι, ναι. Ο Λουτσέσκου έχει κάνει τα αποδυτήρια να είναι μονιασμένοι. Ρε, τα αποδυτήρια τα έχει κάνει. Και ένα στρατηγό να βάλω και ένα. Ποιο στρατηγό. Να βάλω τον Παρθένη. Τον... Εγώ ξέρω, ρε, εγώ είμαι χθες κάποιος εκεί στο 60 εκεί που φώναζε. Δεν με απαντάτε, δεν με απαντάτε. Φωνάζαν οι μπερδεμένοι τώρα, άσε τι φωνάζαν οι μπερδεμένοι. Όταν μαλώνουν δεν είναι μπερδεμένοι, τώρα είναι μόνο μπερδεμένοι. Εντάξει, φωνάξαν τώρα οι μπερδεμένοι. Δηλαδή όταν ακούσω ότι έγιναν μανούρες δεν του λε μπερδεμένου. Τώρα που φώναζαν. Α, τώρα που είναι Λουτσέσκου μπερδεμένοι. Πήγανε στο συλλαλητήριο. 300 άτομα. Πήγαν όμως. Πήγαν όμως. Πόσοι συνδεσμοί. Όταν θα πάνε και άλλοι, τότε να βγει να γελάσει. 300 πήγαν. Οι άλλοι είναι οι έξυπνοι. Δεν πειράζει. Που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ οι άλλοι. Δεν ξέρουμε τι είναι. ΣΥΡΙΖΑ, 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 δεν ξέρω τι είναι. Ποιο βρίζανε το ψωμιάδι. Πήγε ψωμιάδι στον Σούταραν. Το Σούταραν. Ναι, πήγε εκεί και τον έδιωξαν. Πήγε, πα και πάρει κανένα ψωμιάδι. Γιατί τον βρίζανε. Προφανώς έχουν παλιά κοστούμενα. Γιατί. Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ. Βρίζαν τους πολιτικούς. Ναι, δεν λέω ότι είναι Αριανός γι' αυτό. Άμα ήταν. Αριανός είναι. Άμα πήγαινε ο Τσακαλώτος θα το χειροκροτούσαν. Λες. Λέω εγώ. Λες. Άμα πήγαινε ο Ζουράρης θα το χειροκροτούσαν. Λέω εγώ. Λες ο Ζουράρης. Ναι. Λοιπόν, πες το καλοκαίρι. Ο Τσοκατζόπουλος μπορεί να το κάνανε χαλί να τα. Χαλί, χαλί, ναι, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Αν πήγε ο Βενιζέλος, χαλί. Χαλί. Πήγε ο Ψωμιάδης. Ναι, τόσο, είναι Αριανός, λες. Τόσο μυαλό έχει. Έσου λέει μπορεί να τσιμπήσω. Δήλωσε Αριανός. Τσίπω κανένα έτσι. Σε 300 άτομα τώρα εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν μας απασχολεί κιόλα. Μπράβο στα παιδιά που κάνανε την κίνηση. Δεν είχε πολύ πολύ κόσμο. Τη Χρυσή Αυγή, πώς το λέγανε. Ποιο. Το μορφόπεδο που μοιάζει με τον Κώστα τον Ορφανό. Ο Κασιδιάρη. Α, ο Κασιδιάρη. Αν πει ο Κασιδιάρη θα τον γιουχάρανε. Όχι. Τίποτα δεν το κάνανε. Γιατί. Γιατί δεν του πείραξε ποτέ. Α, δεν του πείραξε ποτέ. Δεν του πείραξε ποτέ. Ούτε δημιούργησε θέματα ο συγκεκριμένο. Τουλάχιστον τον Πάουκ δεν πείραξε ποτέ ο Κασιδιάρη. Έτσι. Δεν πήγε ποτέ σε τον Πάουκ. Δεν ξέρω. Εσύ τι λε. Αυτή την πόλη εδώ που είμαστε ξέρω. Δεν νομίζω πάντω. Δεν νομίζω. Απλά δεν θέλαν πολιτικού. Στο πρόσωπο του Ψωμιάδη βρίζαν του πολιτικού. Ακριβώ. Αυτό έγινε. Πήγε εκεί και αντιπροσώπησε όλου του πολιτικού. Εγώ σε ρωτάω. Μα ένα χώνευτο όλοι οι πολιτικοί. Καλώς, άμα πήγαινε,
Θα το διώχνανε. Δεν θα τον αποθέωναν πάντως. Να είσαι σίγουρος. Λέω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πάμε να παίρνουμε άλλος... πρωτάθλημα με τσακαλώτο. Ασχοληθώ, ρε φίλε. Πέρσι ο τσακαλώτο, α πήγαινε κόντρα ρελά στο Φλαμπουρά να μου φαίνεται το πρωτάθλημα που πήρα. Θα κάτσω ασχοληθώ με τον τσακαλώτο. Είναι καινούριο όνομα στη Μακεδονία, δεν πειράζει. Α, θα έλεγα τη Βέβρε τη Βαλούτα, αυτό μου λε. Λοιπόν, γηπεδάκι θα κάνει. Πε του ότι το καλοκαίρι έχουμε περισσότερη παραγωγικότητα, ρε. Είτε θε στα νησιά με τουρισμό φουλ, είτε στα χωράφια με παραγωγή φρούτα. Θα μα τρελάνει, λέει, πρωί-πρωί. Δηλαδή, εμεί στα χωράφια έχουμε παραγωγή. Εγώ θα το δεχτώ. Το καλοκαίρι. Ναι, και όλο το χρόνο κάνουμε εισαγωγή απ' έξω προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό λέει ο φίλος. Λέει ότι παράγουμε το καλοκαίρι, γιατί ναι, δουλεύουμε και φτιάχνουμε, τα σπέρνουμε, κάνουμε, ράνουμε, ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Ναι. Και έχουμε τον τουρισμό σε έξαρση. Έχετε πάρει ένα κάρο επιχορηγής για να μην σπέρνετε. Δεν ξέρω τι έχουμε πάρει, ναι, αλλά σου λέει ότι το καλοκαίρι δουλεύει ο κόσμος. Τι δουλεύει. Τουρισμό. Η Ελλάδα δουλεύει από τον τουρισμό. Τι, όσο δουλεύει. Σε εξωτουρισμό, τα κολόμπαρα. Όχι, δεν είμαστε σε εξωτουρισμό εδώ στην Ελλάδα. Τι, έχουμε τουρισμό, έχουμε νησιά, έχουμε παραλίες, έχουμε θάλασσες. Δηλαδή είναι η υγεία που έρχονται οι Πολωνοί στην Κατερίνη. Δεν έρχονται μόνο Πολωνοί. Στην Κατερίνη. Ναι. Μια χαρά υγεία, γιατί περνάμε και εμείς καλά. Με τα Πολωνές και τα Μόσκοβιτς. Νομίζεις έρχονται με τα Πολωνές. Ξέρεις με τι έρχονται τώρα. Με κάτι Audi Q5, Q7. Νομίζεις, έχεις μείνει πίσω. Εκεί καταντήσατε, ρε Βρωμοέλληνε. Εσύ που είσαι. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι κάτοικο γη. Κάτοικο γη, έβγαλε την ταμπέλα πάλι. Πάει τα μπέλα, βάλουμε σε λίγο. Η Πολωνία είναι Q7. Q7. Και εμείς έχουμε τα σέα τίμιζα 20 ετών. Καταντήσατε την Ελλάδα, κύριε. Τα καταστήματα λέμε καλό καιρό θα δουλέψουν, Κωνσταντίνε, λέω. Όχι με τη βροχή. Ποια καταστήματα. Έξω, στην αγορά. Στην αγορά ο κόσμος θα βγει με βροχή να πάει να ψωνίσει. Συγγνώμη. Σε αυτή την ανάποδος πόλη. Πάει, ανάποδος είναι, ρε, σε όλα. Άντε να σου πω σε αυτή την πόλη. Εκτός από καφέ και σάντουιτς, ναι, τι παράγεται άλλο. Ένα καφέ, ένα σάντουιτς και ένα σπάω, κύριε. Και ένα σπάω. Αυτή είναι, έτσι. Αυτή. Παραγωγή έκλεισε. Ένα καφέ, ένα σάντουιτς, ένα ουζερί. Αυτό να κάνει ρετσίνα. Ναι. Δεν σε παίρνει. Φαγητό. Να σε πει να κάνουμε μια δουλειά, να επιχειρήσουμε. Σε παίρνουν, πάμε για μια ρετσίνα. Πάμε για μια ρετσίνα. Χαλαρά, ρε φίλε, γιατί έχουν στάσει το που συμβαίνει στην πόλη μα. Εντάξει, ναι. Καταρχά όλη η πόλη. Βέβαια. Κάτσε λίγο. Έφυγαν 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό από την Ελλάδα. Την παραγωγική. Πάμε για ρετσίνα. Ο πόνο είναι η δυσάρεστη αίσθηση η οποία προκύπτει από πολύ έντονη καταστροφικό σωματικό ερέθισμα. Ο πόνο βιώνεται υποκειμενικά, καθώς επηρεάζεται από την κατάσταση του εγκεφάλου μέσα στην οποία σχηματίζεται αίσθηση και ο πόνος ως προέκτασή της. Δώσε τα μπλούχε, τρέλα ναι, τους φωνάξε και τον Καστοριανό να γελάσω λίγο τον γκουρού των προγνωστικών. Πήγε να γίνει. Τι πήγε να γίνει, πολιτικός. Πώς τους λένε αυτούς που πάνε στους Δήμους και τους δίνουν κάνα 500 λιγούριδες, πώς τους λένε. Ποια, η Κουτσιμαρία. Δημοτικό σύμβουλο. Κουτσιμαρία. Φυσικά μόνο Κουτσιμαρία. Όλοι αυτοί είναι άνεργοι. Ναι. Οι περισσότεροι. Και δεν να... συμπληρώνουν και πάει γίνεται δημοτικό σύμβουλο. Τι να κάνω, καθένα έχει τις ωρέξεις. Όλοι αυτοί, αυτοί οι λιγούριδες δημοτικοί σύμβουλοι. Ναι. Πάνε εκεί και κάνα 500 να πούμε σε κάθε συνεδρία. Αλλά. Ναι. Αλλά. 500 να το. 500 που Αύγουστο. Νίκο, 6 άτομα έχω. Παράγεται. Συγγνώμη λίγο, ναι, ρε Νίκο. Ναι. Έχουν πάρει όλα τα ξενοδοχεία οι Ρώσοι, να πούμε. Και κάτι του σερβιτόρου του Ρώσου με 500 ευρώ το μήνα παράγεται στην Ελλάδα. Σαν ντρέπεστε, λέω εγώ, εβδομαδιάτικα Δευτέρα τώρα. Νίκο, ναι, έχω 6 άτομα μόνο, δουλεύουν μόνο καλοκαίρι, χειμώνα, όλοι βγαίνουν ταμείο ενεργείας, καλημέρα. Ναι, τα είπαμε, αφού πάει ανάποδα τελώς. Αν αυτό είναι η χώρα μας. Τι είναι αυτός εδώ. Έχει ξενοδοχεία, δωμάτιο. Τι ξενοδοχεία εδώ. Έχει δωμάτιο κάτω, στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Ναι, βέβαια, Κεφαλονιά είναι άλλη χώρα. Άλλη χώρα, αυτό σου λέω. Σε αυτή τη χώρα οι περισσότεροι δουλεύουν καλοκαίρι. Εδώ στη χώρα τη δικιά μας. Μέσα χώρα. Τη Νότια Μακεδονία. Τη Μακεδονία. Εσύ λες τώρα. Εσύ. Λέω εγώ, ναι. Εσύ λες. Εγώ δεν λέω. Ναι. Έχουν αγοράσει. Όλοι οι Ρώσοι μας έχουν αγοράσει τα εξωγικά και τα ξενοδοχεία. Πού, τη Χαλκιδική. Ναι, βέβαια. Τα ξέχασα. Στην Κατερίνη έρχονται κάτι γύφτη με κάτι. Λες εσύ, εγώ δεν βλέπω γύφτους πλέον. Πολωνές. Σόμρα, σήμερα τα που είπες. Με τα Μόσκοβιτς, ναι, τι είναι γύφτη. Παγκόσμια μέρα Ρωμά είναι σήμερα, έτσι. Α, βέβαια. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Τι είναι αυτός. Τι είναι ο Σολωμός, τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός, τι είναι το άλλο. Τι έκανε, δεν ξέρεις τι έκανε ο Σολωμός. Για τα παιδάκια που έκανε. Εσύ να πεις. Ο Σολωμός ναι, τι έκανε. Ναι. Για πες το ένα και τον ύμνο κιόλας για τραγούδι. Έγραψε το ποίημα. Το εθνικό μας ύμνο, για πες. Το έγραψε ο άνθρωπος. Α, το έγραψε. Έμεινε στην ιστορία. Και κακώς το έγραψε. Ναι, αφού ναι, πλέον οι εθνικοί ύμνοι σε όλες τις χώρες ναι, δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Και σήμερα να ξέρεις είναι η παγκόσμια μέρα που ζωγραφίζουμε ένα πουλί. Ζωγράφισε ένα πουλί μετά. Το πουλί μου δεν όχι, πουλί, πουλί. Αυτό πετάει, όχι το. Λοιπόν, πάντως δεν ξέρω τι μου λες. Με πα σε άλλα θέματα. Εγώ θέλω να ευχαριστηθώ την εκπομπή σήμερα. Ευχαριστήσου την. Ήδη εδώ και λίγες ώρες, μέρες μυρίζει όλη η πόλη Τυρινίνη. Τυρινίνη. Ναι. Τι είναι Τυρινίνη. 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 Βάλτο ρε Σιθανάση. Τυρινίνη. Δεν χαλάρε, δεν ξέρεις τι είναι το Τυρινίνη. Όχι. Δεν θυμάσαι όταν πήραμε το 87 που έπαιζε το τραγούδι. Τυρινίνη.
Τερινίνινι. Δεν το θυμάσαι. Το θυμάμαι και λυπάμαι. Ναι, αυτό μυρίζει πάλι στην πόλη. Εκείνο δε, τι σχέση έχει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Εσύ μιλάμε για το τραγούδι που παραπέμπει σε τίτλο, σε ύμνο. Τερινίνι. Ρε τι τερινίνι. Τερινίνι. Να. Τερινίνι. Δεν μπορώ να τα ακούω. Τερινίνι. Δεν μπορώ. Έκλαιγε τότε που πήρε το ευρωμπάσκετ. Δεν πιστεύω, βγήκε στου δρόμου και έκλαιγε. Πλάτε, κάτω. Τιρινίνι. Εσείς δεν θέλετε τιρινίνι. Εσείς δεν θέλετε τιρινίνι. Γιατί τι θέλουμε. Βάλε κανένα Απόστολο Νικολαίδη. Παλαμάκια, παλαμάκια. Να χτυπούν τιρινίνι. Τα χανουμάκια. Τιρινίνι. Βρε κανένα Απόστολο Νικολαίδη βάλε. Τιρινίνι. Ας τα πάνε τώρα και στη Λάρισα. Εκεί θα γίνει η παραλαβή. Παραλαβή παράδοση. Τελευταία επαρχιακή ομάδα πήρε τίτλο είναι στη Λάρισα. Να κάνω μια αυτή. Θα τι να κάνεις. Θα σχεδιάσετε, θα σχεδιάσετε ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ναι, ναι. Ότι ντε και καλά δεν σας αφήνει η αστυνομία να πάτε. Ναι, ναι, ναι. Και θα περιμένετε στα Τέμπη να πάρετε να παραγγείλετε το πρωτάθλημα. Και να πάρετε την αποστολή του ΠΑΟΚ από τη Λάρισα. Ναι. Από τα Τέμπη και μετά. Από τα Τέμπη, από τα τούνελ εκεί. Αλλά μέσα στη Λάρισα δεν βλέπω να μένετε. Όχι. Στο χειρό εκεί δεν μπαίνετε. Δεν μπαίνουμε. Αν μπουνε, το λέω τώρα. Αν μπουν παοξίδες ναι. Και εδώ 150-200 με κασκόλ θα μέσα τους... εκεί και να φωνάζουν, θα, θα πάρω 800 κάμψεις. 800! Αν δεν μπουν και αρχίσουν, εάν μην τιμωρηθεί η ομάδα, το κάνουμε για το καλό της ομάδας. Εγώ χθες φοβήθηκα, γιατί αν είχαμε κάνει ένα 0-0 του Ολυμπιακού, λέμε τώρα, γιατί στον ναι, Πανατολικό είχαμε ναι, Πασαράν χθες, όχι νο Πασαράν. Ναι, ναι. Τον νο Πασαράν τον βγάλαμε για τον ΠΑΟΚ, έτσι, για τα ναι. Φιλικά που λες. Φιλικό μες το Αγρίνιο. Πασαράν, Πασαράν. Σαν το Ξάνθη ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Πασαράν. Πασαράν. Ναι, σε εμάς έγραφα νο Πασαράν, σε εμάς ήταν, ναι. Μην έχουμε καμιά ανακοίνωση, είμαστε πρωταθλητές και μπουκάρουνε μέσα και παίξουμε λεβαδιακό και κλεισμένο των θυρών. Ναι, και τι θα γινότανε. Πάει φιέστα. Δεν θα κάναμε φιέστα. Για τα πανηγύρια πρώτης. Φίλε, ένα πρωτάθλημα παίρνουμε μετά από 35 χρόνια. Να μην το πανηγυρίσουμε. Εντάξει. Να μην έχουμε τυρινίνη. Τυρινίνη. Βάλε Απόστολο Νικολαίδη. Τι είπα, Απόστολο Νικολαίδη. Καλημέρα, κουμπαράκια. Τσιμέντο στα πλακάκια. Έτσι αμέ, τσιμέντο πλακάκια. Πάωκησε, ρε. Τυρινίνη. Και τυρινίνη θέλουμε. Επειδή παίζει τη Λάρισα γι' αυτό. Επειδή το Καφριλίκι το αφήσατε να πούμε τη δεκαετία του 80 στις Ερμετένιες Κερκίδες. Δηλαδή παίζω εγώ τυρινίνη εδώ. Τυρινίνη. Απόστολο Νικολαίδη. Παλαμάκια παλαμάκια. Εντάξει και παλαμάκια δεν έχω πρόβλημα. Παλαμάκια, τα κουνάκια, ό,τι θε πλακάκια, ό,τι θε. Θε τυρινίνη. Τυρινίνη θέλω. Με οπαοξίε οι άλλοι βλαχοπαοξού, οι άλλοι απ' έξω δεν ήξερε ποιο είναι ο Κουζού. Εγώ κάνω ταξίδια με τον ΠΑΟΚ. Τι ταξίδια, τουρισμό κάνεις. Δεν ξέρεις το Κουζού να πούμε. Έλα καλημέρες. Καλημέρες λέμε να πούμε πριν. Δεν ξέρει το Κουζού, ρε. Τι έχουμε αναρτήσει σήμερα στο προφίλ, στο Facebook. Τι έχουμε αναρτήσει. Παγκόσμια μέρα σήμερα. Ναι, παγκόσμια μέρα Ρωμά. Ρωμά. Ναι. Ναι. Και παγκόσμια μέρα που ζωγραφίζουμε πια. Να μας μάθουν πώς κάνουν τις διαρρήξεις, ρε φίλε. Κι. Αν μείνουμε από δουλειά, η Ρωμά. Να πούμε. Μπείτε στο προφίλ. Μπείτε στο προφίλ να δείτε πώς τρώει πρωινό ο Κωστής και κυρίως πώς σπάει τα αυγά. Έτσι. Έχουμε αναρτήσει ακόμα ένα βιντεάκι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος αδικείται. Εγώ το ξαναλέω. Έπρεπε να έχεις γίνει ηθοποιός. Στο λέω δημόσια. Αδική σε κατάφορα. Να έπρεπε να είσαι εκεί μαζί με Αβδονίτ, με Παπαγιανόπουλο, με Βέγκο. Μαζί η ίδια σχολή είσαι. Αυτή κάνει. Η εξέλιξη. Η μεταξέλιξη. Απλά δεν συνεχίζαν τις ταινίες. Κορομάνε τώρα οι ηθοποιοί πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, εντάξει. Άρα καλύτερα εδώ που είσαι. Λοιπόν, πείτε να δείτε το κουμπαράκι μου Κωνσταντίνος πώς πάει τα αυγά. Πίνει το καφεδάκι, τρώει το κουλούρι του. Έχει ενδιαφέρον το σπάσιμο του αυγού κυρίως. Όσοι δεν το έχετε δει το βιντεάκι, Νίκος Κουλιανός Β' ή στο προφίλ του Μετρόπολης έχει αναρτηθεί αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε καθόλου για μπάλα ή θα πάμε στα τυρινίνη και στα πανηγύρια. Αφού είσαι πανηγυρτζίδες, τι μπάλα να μιλήσετε. Γιατί ρε φίλε. Ο Σακό πρώτος παίκτης του ΠΑΟ. Σακό φίλε παιχτάρα. Ναι. Τα έχουμε πει. Τον Ολιβέρα τον είδες καθόλου. Άφαντος. Άφαντος. Τι θα σου πει ο Κουλ, θα σου φτιάξει πέρα. Ακπόμ είδε και εσύ βιντεύσκη. Ο Ακπόμ είχε πρόβλημα χθε, να ξέρετε. Και δεν ξέρω πώ θα παίξει από εδώ και πέρα. Έχει κάταγμα. Τι κάταγμα. Κάταγμα στο χέρι. Στο χέρι και θα παίζει μάλλον με νάθηκα από εδώ και πέρα. Είχε πρόβλημα γενικότερα στο μάτ. Ναι. Εντάξει, οκ. Ο φίλο ο Ολιβέρα ήταν άφαντο χθε. Άστο. Σαχόφ. Σαχόφ. Εγγύηση στα χάφ. Πεχτάρα. Πήρατε 12 εκατομμύρια. Δεν πήραμε κανένα 12 εκατομμύρια. Για να παίζω σαχόφ. Δεν πήραμε κανένα 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Θα δούμε πώ θα τον πάρουμε. Στα είπαμε και τις προάλλες. Ο παίχτης είναι για 5-6 εκατομμύρια. Δεν είναι για 12. Πώς ήταν το φίλο σου. Ο παίχτης είναι δεφορμέ, το ξέρει και ο ίδιος. Κάνει κακή χρονιά. Εντάξει. Θα πάρει τον ταμπ. Το ξέρει και ο ίδιος. Είναι και ψυχολογικά πεσμένο. Αυτό τώρα τι περιμένει, να γραφτεί στην ιστορία ότι πήρε τον ταμπ και να φύγει αυτό. Μα ήθελε πρωτάθλημα τον ταμπ. Πού θα το στείλετε αυτόν τώρα. Δεν ξέρω να το στείλουμε. Πώ θα το στείλουμε. Καμιά τραπεζοσφόρ, πώ λένε. Τραπεζοσφόρ. Τραπεζοσπορ, πώς τη λένε αυτή. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Τραπεζοσπορ που λένε. Καταρχήν να σου πω ότι παθαίνει ο Πέλκας. Παθαίνει κόμπλεξ.
Γιατί? Δίπλα στον Μπίσεσβαρ. Όλοι δίπλα στον Μπίσεσβαρ μπορεί να νιώθουν. Αθενικό μπλεξ. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι κάνει, παιχτούρα. Δεν κάνει να τον βάζετε τον Μπέλκα μαζί με τον Μπίσεσβαρ. Θε αυτό το Μιτόγκα που έχετε κύριε για προπονητή. Καλά, τον αποθέωνα χθε. Ναι, δεν με νοιάζει τι κάνει. Και τον Γκαρσία αποθέωνα. Ναι, φυσικά. Και βαλούσε τι μπουνιέ και βγαίνατε τέταρτη και έβγαινε ο Πατσατζόγλου κάθετα όπω ερχόταν ο Μέρ Βριώνη. Ο Πατσατζόγλου που δεν θυμήθηκε ο Πατσατζόγλου. Και σα έκανε τα γκολ και εσεί σα χαϊβάνια που ήσταν αντί να πείτε Γκαρσία δεν μαρκάζει. Να μιλάμε για χαϊβάνια ολική. Ναι, αλλά είδε έχει. Πρωτάθλημα K19, πρωτάθλημα K15. Βαραγιάννη, επειδή μου την είπε, μα την είπε προάλλε. Στο βόλε τι κάνω. Στο βόλε χάσαμε. Χάσατε του πεθαμένου. Όχι, δεν είναι πεθαμένο ο Ηρακλή. Ο Ηρακλή είναι μέγεθο ο βόλε. Α, είναι μέγεθο. Τα λέμε όλα, είναι μέγεθο. Έχει φανέλα βαριά. Κλειδοκράτορα, πώ. Πατριάρχη. Ο Πατριάρχη τώρα θα ευλογήσει αύριο. Ο Πατριάρχη άλλαξε προπονητή. Ναι. Γιατί τον πήρε ο ύπνο στον ψάρα σε κανένα δυο μάτ. Με Ολυμπιακό και με Ηρακλή σε δύο σε. Διώξατε. Δεν ξέρω, το διώξαμε, τον φύγαμε, τον κάναμε, αλλά με νέο προπονητή του Γιούρι Φιλίππο, μια που θες να πάμε γρήγορα. Αύριο είναι το μάτς, ναι. 5 η ώρα. Ναι. Πατριάρχης Ηρακλής. Δεν ξέρω, τον Κουζούι, άλλη και μπήκε στο πούλμα του. Εντάξει, να κάνουμε, την έφαγε στην κοπέλα, ρε, συμφαγώθηκες με την κοπέλα. Τι έκανε στο πούλμα του Πάου, τη συνοδό, κρατούσε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο κρατούσε. Περνάμε τις θερμοπύλες και. Ναι. Λοιπόν, υποδοχή στα Τέμπη. Έπρεπε να περάσει το πρωτάθλημα πρώτα από τα Τέμπη. Έτσι πρέπει, έτσι αρμόζει. Γι' αυτό δεν το πήρω πάνω. Παμελάρισα με κασκόλ. Θα πάμε, ναι. Ψήνεσαι εσύ. Εγώ. Πάμε. Τρελό εγώ. Αυτό είναι, πάμε. Εγώ πήγα σε 500 Λαρισαίου και του έλεγα για τι γυναίκε του. Εγώ πήγα από πάνω του Λαρισαίου και φώναζα γολ, 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 γολ. Και με κυνηγούσα με τα ντάτσουν. Να ξέρει. Με κυνηγούσα μέχρι να φύγω τελευταία έξοδο. Με συνοδεία τρέχαμε. Είχα το γλίγορο 230 άλογα. Το γλίγορο είχα, το γλίγορο. Μην ξεχάσουμε να πούμε στους φίλους που μας ακούνε πως την Πέμπτη έχουμε όμορφες κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όπως όλοι ξέρουμε, η Πέμπτη είναι μικρό Σάββατο. Οπότε να μια καλή πρόταση για έξοδο που μπορεί να μας κάνει κάτι τις πλουσιότερους που λέμε. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 12 τα μεσάνυχτα όλα τα μέλη του Regency Club διεκδικούν στις Regency Club Draws μετρητά με ουρά. Αν είσαι κάτοχος Silver Cards διεκδικείς 1000 ευρώ. Αν έχεις την Ruby πας για 2000, για Gold και Diamond πας για 3 και 4 χιλιάρικα αντίστοιχα. Οι κάτοχοι της Black χτυπάνε 5 χιλιάρικα μετρητά. Όμορφες κληρώσεις κερδίζονται αρκεί να έχεις λαχνούς και να είσαι εκεί την ώρα της κλήρωσης. Πέμπτη λοιπόν στις 12 το βράδυ. Τώρα Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε μετά το break να δούμε τα παιχνίδια και αγωνιστικά. Που πονάνε, που πονάνε, που πονάνε. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, λιγότερο από ένα χρόνο, να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Μέσω του προγράμματος η WIND ανασκοπεί στην προσέλκυση υποψηφίων υψηλού δυναμικού και μέσω μιας δομημένης διαδικασίας επιλογής με σκοπό να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους με όρεξη και πάθος που θα ενταχθούν στην ομάδα τους. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο www.windyoungtalents.gr μέχρι τις 14 Απριλίου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool με καζαμπάκα σαν πλήκτρα και έξω να ρίχνει οι πατσαβούρες, Κωνσταντινέ. Γουστάρισε, Τέλεια. Το βιντεάκι είπαμε, το έχουμε αναρτήσει με τον Κωνσταντίνο να σπάει το αυγό. Μα αυτές τις κρυάδες. Γιατί ρε φίλε. Έσπασε το αυγό και κάτι τρέχει στα γύρθηκα τώρα. Έσπασε μα θέλει να το δει ο κόσμος. Τι να δει. Θέλει να γελάσει. Θέλει να θυμίσει. Θα γελάσει μα αφού είσαι το πιάρα, ρε παιδί μου. Τι το πιάρα, τι θα σπάω τα βγάζα. Στο κεφάλι, ναι. Λοιπόν, μπείτε Μετρόπολης να το δείτε, πείτε Νίκος Κουλιανός Β, έχουμε αναρτήσει το βιντεάκι. Ναι. Θα κάνουμε τίποτα άλλο και θα το βάλουμε. Όχι. Τα άλλα δεν τα βάζουμε. Α, δεν τα βάζεις cool. Τα άλλα βάλαμε. Πρωτάθλημα λέει στην ΚΑΠΑ 15 αήττητος. Πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19 αήττητος. Πρωτάθλημα στους μεγάλους αήττητος. Στην ΚΑΠΑ 17 ετοιμαζόμαστε να το σηκώσουμε. Το παίρνουν και οι γυναίκες λέει. 5 τίτλους σε μια σεζόν. Ναι. Και αήττητο στα πρωταθλήματα. Έχει ξαναματαγεί αυτό το πράγμα. Είχατε ποτέ ξανα. Δεν ξέρω, εγώ σου ξαναλέω. Είχα 6 χρόνια τον είχαμε. Αλλά ήθελε ο χρόνος λίγο όχι, να περάσει. Είχατε ποτέ τέτοιο μέγεθος πρόεδρο. Όχι. Έχουμε εδώ και 5-6 χρόνια. Βαλσαμώστε τον. 5-6 χρόνια έχουμε και τον Γιώργη. Ο οποίος έρχεται από πίσω και είναι τρελαμένος. Βαλσαμώστε και τον Γιώργη. Και τον Γιώργη να βαλσαμώσει. Και τον Νικόλα. Και Νικόλα. Τον πιο μικρό. Δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Εντάξει, είναι, ασχολείται όποτε πρέπει, ασχολείται και αυτός με τα του πάω. Δεν τον ξέρω. Κάνει εισηγήσεις στα θόρυβα, ασχολείται με άλλα θέματα το παλικαράκι. Μάλιστα. Ναι, είναι φοβερό το ότι παίρνει τους στήλους και αήττητος. Βαλσαμώστε τον. Εντάξει, όχι. Βαλσαμώστε. Ναι. Την παλιά του. Α, ναι, εντάξει, οκ, ρε φίλο όμως. Την παλιά.
Τώρα θα πάμε την παλιά του Ολιβέρα, λέει στον Μπίσερβα που είναι key pass πραγματικά. Ναι. Είναι πάσα κλειδί, είναι καταπληκτική. Ναι. Αλλά για ένα μάτς να περιμένουμε μια καλή πάσα, γενικότερα ήταν μέτρος ή κακός. Ναι. Καταρχήν η Λαμία έβγαινε από τον άξονα κάθετα. Η Λαμία είναι πολύ καλή ομάδα. Λεπτό, ναι, εντάξει, ναι. Η Λαμία είναι. Ναι. Ο Δημούτσος και οι υπόλοιποι. Δεν είναι ο Δημούτσος και οι υπόλοιποι. Ναι. Είναι ο Μπερτόλιο, είναι ο Μπεχαράνο. Ναι. Είναι ο Πλιάτσικας που ξέρει μπαλίτσα. Τα χαφ, τα χαφ. Παίρνανε με μια ταχύτητα την μπάλα, φεύγαν κάθετα. Και περιμένω τώρα τον Ολιβέρα να κόψει. Ναι. Ούτε με βάζει. Δεν έκοβε χθες. Όχι, ήταν κάτω του μετρίου. Πάρα κάτω. Να ανάψει και αυτό όπω λέει για τον Πασχαλάκη που με είπε. Να ανάψει. Δεν πρέπει να ανάψει ο Πασχαλάκη για λαμπάδα στο Κρέσο και στο Βαρέλα. Στο Βαρέλα. Βέβαια πρέπει να την ανάψει και ο Ολιβέρα. Ναι. Δεν γίνεται, στο Σαχόφ. Δεν γίνεται χαφ στον ΠΑΟΚ να έρχεται ο άλλο κάθετα και να μην έχει χαφ να κόψει. Ναι. Δηλαδή, άμα έρθει με φόρα ένα από πίσω πάνω στον Ολιβέρα ή θα του κάνει φάουλ για κάρτα ή θα τον περάσει. Λοιπόν. Μετά, πλευρικό μαρκάρισμα δεν έχει. Στα φτερά, να βγει να ντουμπλάρει. Δεν έχει πλαϊνό αυτό, γιατί δεν είναι γρήγορος. Δεν το βλέπω για γρήγορο. Καλή ταχύτητα έχει. Ναι. Νορμάλ ταχύτητα. Δεν είναι αργός. Δεν είναι αργός. Δεν το λες. Για 12 εκατομμύρια γρήγορο δεν το λες. Δεν τον λες για 12 εκατομμύρια. Εδώ συμφωνήσαμε. Τελειώσαμε εδώ. Μετά, είμαστε μαζί. Και μετά, άμα δεν μπορείς να σε χαμάλεις του Μπίσεσβαρ, του δίνεις την μπάσα και κάνει ο Μπίσεσβαρ αυτό που κάνει. Ναι, αλλά δεν τον θες ο Μπίσεσβαρ να σου κουραστεί. Και εγώ τον Μπίσεσβαρ να το θέλω να την παίρνει μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Είτε να τη σπάει είτε να τα παστελώνει. Δεν έχεις χαφ λοιπόν. Εδώ υπερχόμαστε στο διατάφτα. Για να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Όλα θα πάμε. Θέλουμε να αποθεώσουμε κάποιους. Δεν έχεις χαφ. Στροπονώστε του χρόνου. Ο ένα χρόνο γυρασμένος με αυτό το κορμί Μπίσεσβαρ να έχει πάλι πολλά μέτρα. Μια χαρά είναι το κορμί του Μπίσεσβαρ, παιδιά. Ρε, είναι μη. Το κορμί του Μπίσεσβαρ είναι. Ρε, το δεν ιδανικό. Είναι για πολλά μέτρα το κορμί του Μπίσεσβαρ. Δεν το θέλω παραπάνω. Θέλεις ένα χαφ. Να η ηλικία του είναι καλή, 30 χρόνια. Να του δώσει το Μπίσεσβαρ 12-13 μέτρα, 15 εκεί, μέτρα. Εκεί, πιο μπροστά να είναι ο άνθρωπος. Μαζί σου. Τι είναι τώρα, ο Σαχόφ καλός είναι, γιατί ο Σαχόφ. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δικό σου καφέ. Δικό μου. Α, πήγε σήμερα και εσύ από εκεί, με έδωσε και εσύ. Σε τρεμπαίο. Σε τρεμπαίο, σε τρεμπαίο τον καφέ τον κάνει δηλητήριο. Λοιπόν, τέλει, καφέ, νερό. Όχι για το άλλο. Κάνουμε φωτο σήμερα, κάνουμε φωτο. Γραφεία. Τι, σε τρεμπαίο, τρίτη. Τρίτη είναι, λέω. Τρίτη, αύριο φωτογραφία του λέω. Θέλει να βγει φωτογραφία. Θέλει να βγει και εσύ μια φωτογραφία. Τι είσαι, σαν τη Δύση που θέλει 4,5 εκατοστάρικα και κάνει χειραψία. 4,5 εκατοστάρικα. Μια χειραψία. Κάνει δύο μαζεμένε σε βάρο μια. Αυτοί το social media έχουν χαζέψει τελείω. Βγάζουν τρελά λεφτά τα social media. Δεν τρέπονται. Από το Instagram ειδικά, μιλάμε τώρα για τρελά λεφτά. Και εμεί να βγάλουμε λεφτά και όλο ο κόσμο. Τώρα εγώ να πω, ξέρω εγώ ηθοποιός. Ναι. Και να πω, ξέρεις κάτι, θέλω στη χειραψία πάνω 5 εκατοστάρικα. Αλλά! Άντε φύγε από τον Ελεπρέ, θα το πω. Αλλά... κάνω χειραψία και στο 5 εκατοστάρικα. Ναι. Σε βλέπω στο θέατρο, σε είδα έξω. Εντάξει. Χειραψία σε ποιον, στον απλό κόσμο δεν νομίζω. Αλλά στον απλό κόσμο. Α, στον απλό τι, θα πάω με το τσέκ, να μην σε κάνω χειραψία με 450 ευρώ. Ναι. Γι' αυτό και χθες τη Μαρμίτα του έκραξα να ξεφώνησε. Όπω και τον Μπέζο, τον έκραξα άσχημα. Ναι. Πήγε μια γυναίκα πριν καιρό βέβαια. Να τον βγάλει μια φωτογραφία και την ώρα της παράστασης, όταν τελείωσε η παράσταση, δεν τον ενοχλούσε. Ναι. Και την μίλησε άσχημα και τα λοιπά. Άρχισε να κλαίει η γυναίκα. Θέλει πολύ ξύλο να πούμε. Ναι, αδιανόητο. Έρχεται κάποιο ή κάποια που σε θαυμάζει, σε αγαπάει, σε έχει στην ψυχούλα, σε βγάλει μια φωτογραφία και εσύ τον βρίζει. Έχουν είναι τρελαθεί. Πολύ άσχημο συνέστημα. Έχουν τρελαθεί. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλο ο Ξανθόπουλος, ο Βουτσάς μας τα έλεγε. Ναι. Τα έχει πει ο Βουτσάς δημόσια. Λοιπόν, είχε ένα φωτογράφο διπλό όταν έβγαινε έξω. Τον έλεγε το φωτογράφο. Θα έχει τη φωτογραφική μηχανή πολλά ρόιντ να πούμε. Δεν τις πρόλαβες. Τις πρόλαβα. Πολλά ρόιντ. Έβγαινε κατευθείαν από κάτω. Ναι. Σάχαρα σαν μπαμζού. Κύριε Ξανθόπουλε, να βγούμε μια φωτογραφία. Βεβαίως. Φωτογράφε, 10 ευρώ κάνει φωτογραφία. Έλεγε φωτογράφο. Α, κατευθείαν. Ναι. Άμα ήταν ο άλλος με δική του φωτογραφική μηχανή, δεν έβγαινε φωτογραφία. Α, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε φωτογραφία ο Ξανθόπουλος. Σόπαρε, φίλε. Ναι. Το παιδί του λαού και κλάει μάι τώρα. Ναι, ναι. Θα απομυθοποιούμε εδώ πέρα τους τύπους, θα πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ναι. Ποδοσφαιρικά λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τον Μπίσεσβαρ. Να πούμε λιγότερα μέτρα για του χρόνου. Συμφωνούμε. Δεν τον έχει. Σαχόφ, τον κρατάει όχι. Για το επίπεδο του ΠΑΟΚ, το κρατάς για ρεζέρβα όμως. Για ρεζέρβα μιλάμε. Ναι, το κρατάς. Να μπαίνεις μέσα. Αυτό το έχω πει μήνες τώρα. Ναι, το κρατάς για ρεζέρβα. Αλλαγή στον πάγκο, ναι. Όποτε χρειαστεί, μπαίνει τίμιος εργάτης, δουλευταράς, τον θέλουμε. Και είναι στον γκολ. Επιρρεπής. Έρχεται γρήγορα. Συνεπής, μάλλον. Συνεπής. Συνεπής. Έρχεται στον γκολ. Δηλαδή ο Σακόφ. Και είναι... καλά τελειώματα. Έτσι. Ναι, είναι παλιά χθες την είδες πως σημάδεσαι. Και στα πόδια εκεί. Αυτά τα γκολ που έρχεται από πίσω. Γιατί δεν είναι της έκρηξης, είναι των μέτρων, τα στιβικά μέτρα που λέμε. Στιβικά μέτρα και καλές τοποθετήσεις. Έχει καλές τοποθετήσεις. Ναι. Μπράβο. Τι να πούμε για τον Αντρέ, ο οποίος θες δεν έβαλε γκολ, αλλά για μένα είναι ο άνθρωπος πάλι χθες που κρίνει το παιχνίδι. Νομίζω γιατί ότι... γίνεται ένα-ένα στο 60 νομίζω και ότι... όλοι του αρχίζει και θα είναι ο Αμάρα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εξαίρεση παιχτών
Εμένα με κάνει ρόμπα, καλά είναι. Εντάξει, okay, εντάξει, ναι, ναι. Το λες όμως, φοράς μικρή... παντελόνια και το είναι λες. Είναι μια ναι. μικρή εξαίρεση παικτών που έρχονται από μεγάλο προτάσμα σε ηλικία μεγάλη και ναι. παίζουν καλύτερη μπάλα από όσα έπαιζαν πριν. Ναι. Και είναι πιο πολύτιμος. Δηλαδή είναι, πιστεύω, μια περίπτωση. Είναι... 1% λες ότι είναι. 1% περίπτωση. Δηλαδή ήρθε ο Ρωσίδης. Ναι, θέλει ο πιο μεγάλο ο Βιερίνη, είναι 30. Ναι, έτσι, τέλει, 30. Δεν πατάει. Ναι. Πήραν τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, βρωμιάρικα πόδια, δηλαδή αργά. Δεύτερο τουλάχιστον θα τον πετάξουν στον Άρη. Βρε, εγώ θα σου πω παίκτη νέο που ήρθε. Ο Μακ πήγε πάνω στην ουσία, γύρισε, ήρθε, δεν ήταν ο γνωστός Μακ. Ήρθε. Απλά παραδείγματα. Ο Μπερμπάντοφ ήρθε, κορόιδευε. Ναι. Καλά, ο Μπερμπάντοφ, ναι. εγώ τον έκραζα. Κακός ναι, ο Μπερμπάντοφ γιατί, για μένα γιατί, δεν έπαιξε λόγω συγκυριών. Όχι, 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 όχι. Ο Μπερμπάντοφ και η γυναίκα του ήρθαν εδώ. Θαρρείς και ήταν από το Μανχάταν, να πούμε, γεννηθήκανε. Από πλούσιο βιομήχανο μπαμπά και ήταν εκεί στο Σικάγο, να πούμε. Θα το φώναζε τον Μπερμπάντοφ στη φιέστα. Ποιο? Τον Μπερμπάντοφ. Ούτε. Ούτε, το, ούτε αυτό ούτε τη γυναίκα του θέλω να του ξαναδώ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα του φώναν στη φιέστα. Ξέρεις, γιατί... Να δώσει λίγο λάμψη. Άλλο ο Βέρμπλουμ, ναι. ο οποίο το παιδί τεμπέλησε αυτό, τραυματίστηκε. Άλλο αυτό. Τεμπέλησε ήταν το καλοκαίρι. Τεμπέλησε, ναι. Τεμπέλησε το καλοκαίρι, άλλο, τώρα πούμε, τρέχει και δεν φτάνει. Ποιο άλλο σκάφο σου τραυματίστηκε. Ο Μαουρίσιο. Άλλο το παιδί αυτό και τραυματίστηκε. Μαουρίσιο πρόσφερε πολλά στον Πάο. Πρόσφερε το παιδί και ήταν καλό σκάφο. Απλά βγήκε Fiat. Άλλο λέω εγώ. Πάλι με το Fiat, ναι, ναι. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα συμπονάμε, τα λέμε εντάξει, μαζί σα συμπαραστεκόμαστε κτλ. Εγώ δεν μπορώ το συνόμπ. Ναι. Ακόμα και ο Γκαρσία, ο οποίος είναι παιδί του λαού και αυτό. Δεν είναι σνόπ. Ο δεν είναι σνόπ. Όπου τον καλούν πηγαίνει. Δεν είναι σνόπ, ναι, αυτό ναι, λέω. Ναι. Μου είναι συμπαθής ναι. ο Γκαρσία, έξω από το χορτάρι, πολύ συμπαθής. Ναι, στο χορτάρι ναι. αγωνιστικά προπότς, στο ήταν χορτάρι... αγός λες και δεν σου γέμιζε το μάτι. Έκανε λαϊκή, αλλά σνόπ δεν το λέω. Ναι, αλλά είχε ένα αριστερό πάσα διαβίτη. Δεν υπάρχει, ναι. Ήταν ήθελε σε ένα γρήγορο δίπλα να το Βιτόλου, να τρέχει για αυτό το σιόπι. Ή ένα τέτοιο χαμάρι. Ξέρεις λοιπόν, εγώ τρελαίνομαι με το σνόπ. Ναι. Δεν μπορώ το σνόμπ. Και το Λουτσέσκο το συμπαθώ, δεν είναι σνόμπ. Δηλαδή, το συμπαθώ σαν άνθρωπο. Σαν ναι. προπονητή λέω ότι δεν κάνει για ναι, μένα. Σαν για άνθρωπο, σαν άνθρωπος, είναι φυσιογνωμίες και τα λοιπά. Εγώ δεν μπορώ αυτόν τον τύπο που περπατάει, δεν κοιτάει. Ναι. Είναι αφιψηλού και τα λοιπά. Ναι. Πας να τον αγκαλιάσεις να. Και τραβιέται. Τραβιέται και ναι, τέτοια. Ναι, αυτούς ναι, δεν ναι, τους ναι. μπορώ. Και εγώ δεν τους μπορώ καθόλου. Δεν τους γουστάρω. Μακριά από εμάς αυτοί. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Για να κλείνουμε τα του πάω γιατί δεν ήταν καλό θε και να πάμε σε να δούμε και τα άλλα. Πήρε το μάτι. Μακάρι σε αυτά ναι. τα μάτια που δεν είναι καλό να τη κερδίζει 3-0. Έτσι θα παίρνει. Έτσι θα παίρνει. Τι θε άλλο. Είναι, να μην είναι καλό. Είναι μαγικό. Δεν είναι μαγικό. Ναι. Δεν είναι μαγικό. Καταρχήν έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι καθόλου μαγικό. Άρα κάτι κάνει με... το Λουτσέσκου με τους συνεργάτες του. Βοηθεί. Τους αποθέωνε όμως συνεργάτες του. Γιατί? Δεν είναι παρτάκια. Άμα εμένα με βοηθάει ο συνεργάτη και του αποθέωνε. Μετά το 60 λεπτό. Ήτανε πως πάω και τρέχω τα χιλιόμετρα. Το τελευταίο χιλιόμετρο βογκάω. Ναι. Το έκτο ας πούμε. Το έκτο. Ειδικά το έκτο. Έτσι βογκούσαν οι άλλοι. Ο Πάοκ δεν βογκάει. Ο Πάοκ ήταν σαν να άνοιγε. Γιατί ναι. Και την ώρα εμένα με περνάνε κάτι αθλητές, κάτι στεγνοί, κάτι τύπησες να πούμε και τα λοιπά. Με 11 χιλιόμετρα, 12 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ τρέχω με 8. Ναι. Εκεί την ώρα. Πάω στο 9,2, 9,3 και πέφτω στο 8. Έτσι λοιπόν ο Πάοκ τελειώνει το match και έχει δυνάμεις. Δηλαδή παίζει άλλο ένα ημίχρονο. Το κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό ο ρυθμός. Δηλαδή έχει ένα τέμπο ο ΠΑΟΚ, όχι γρήγορο, αλλά έχει ένα τέμπο συνεχόμενο. Δεν έχει αυξομοιώσει στο τέμπο του. Και αυτό είναι μεγάλη δουλειά ναι. στην μπάλα. Δεν είναι γρήγορη η ομάδα, πεις, η ταχύτατη κτλ. Αλλά είναι μια ομάδα με ένα καλό συνεχόμενο τέμπο 90 λεπτών. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Και δύο-τρεις ενέργειες των ποιοτικών του παιχνιδιού. Και όλες οι ομάδες πέφτουν τέταρτα, δεκάλεπτα, δωδεκάλεπτα. Εκεί ο Πάοκ σε κάνει τα δύο γκολ. Χαμπάρι δεν παίρνει. Και κάνει και διαχείριση δυνάμεων ο Πάοκ μέσα στο παιχνίδι. Κατά διάρκεια του παιχνιδιού έχει και αυτός 5-10 λεπτά που δεν φορτσάρει, αλλά δεν δέχεται απειλές. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν δέχεται επιθέσεις. Το Μουσλίμοβιτς λέει θέλουμε στη Φιέστα. Μου στείλανε εδώ οι Παοξίδες γιατί ρώτησα ποιον θα θέλανε. Γιατί τον θέλατε. Τον γουστάρουν γιατί τον θεωρούν Αλάνι δικό του παιδί. Τον θέλουν στην Ελλάδα. Αλάνι δικό του παιδί. Ναι. Πόσα γκολ τους έχει κάνει το Αλάνι. Έβαλε ή καμιά κοσταλιά. Και τότε να φωνάξω και το Μίετσελ. Και το Μίετσελ. Ναι, να φωνάξω το Μίετσελ. Ναι, ποιο θέλατε να φωνάξω. Το Μουσλίμο πιστεύω. Το Μουσλίμο ναι, ναι. Ο άνθρωπος λέει που έχει κάνει τα πάντα φέτος. Σήμερα έκανε και τον τερματοφύλακα. Είσαι τεράστιος ρε Αντρέ. Ο φίλος ο Σιώπιστος λέει το ποστάσμα και δείχνει τον Βιερίνια να είναι τερματοφύλακας. Ο Σιώπης είναι ο κοντός με το μουσί που έρχεται στην Παρμίδα. Σε γλέντισε με τον Κολοβό. Μπράβο. Ναι. Τώρα εγώ θα τον γλεντήσω να τον δω με κασκόλ να βγάλει στη Λάρισα. Όπα, λέει, θαγώθηκες εσύ. Κοίταξε, στη Λάρισα θα πάνε τα 100-150. Αυτός είναι πετσιά. Αυτός, θα πάει, θα πάει. Πετσί είναι αυτός. Είναι πετσάκι. Είναι. Βέβαια. Πετσάκι. Τι νομίζεις. Όχι το αυτό. Τι πετσάκι. Όχι αυτό, δεν μου λες. Ναι. Θα πούμε. Θα εγώ γουστάρω γιατί ψήνομαι να πάω στη Λάρισα. Θέλεις. Θες να πάω μαζί, εγώ είπα. Τι ώρα είναι το μάτς. 7, όλα 7. Την επόμενη εβδομάδα οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές ναι. ξεκινούν. 7 τελειώνει 9. Παίζουμε ξύλο μέχρι τις 9.30. Ναι. Αν μας πας σε κανένα τμήμα μετά όμως, πώς θα γίνει, πώς θα πάμε να κάνουμε τη μαρμίτα. Θα φύγουμε και... γρήγορα, ρε.
Με τι αμάξι θα πάμε. Με αυτοκίνητο γλίγορο. Τι αμάξι. Τι θες να πάμε. Το δικό μου δεν είναι πολύ. Το δικό σου είναι γλίγορο, θα μας πιάσουν εκεί στα Τέμπη. Θα μας πιάσουν οι βλάχοι, θα μας προλάβουν. Ναι, το δικό μου έχω αρκετά άλογα ακόμα. 140. 142, ναι. 142, εσύ και έχει έκτη ταχύτητα. Έχει έκτη, είμαστε μια χαρά. Άρα, έχει έκτη. 2,15, 2,20 προλαβαίνουμε να φύγουμε. Το θέμα ήταν το 0,100 να έρθει. Κοίταξε, στο ξύλο. Το 0,100 είναι πολύ καλό. Ναι, άκουδα. Στο ξύλο. Η έκτη ταχύτητα. Είναι πώ θα φύγει μετά. Δηλαδή. Ο καυγάς πρέπει να είναι ένα λεπτό, μισό λεπτό, το πολύ. Ναι. Μετά πρέπει να φύγεις. Το 0% με νοιάζει. Τελική δεν πες τόσο πολύ. Σωστό. Η έκρηξη να φύγουμε νωρίς θέλει. Να φύγεις γρήγορα. Μαζί σου. Μαζί σου. Κατάλαβες. Μαζί σου. Στο λέω να τα ξέρεις. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και βλάγει βαρά άσχημα να πούμε. Πολύ. Έχουν κάτι χερούκλες αυτοί και τα τσιφλικά δικά του. Κάνα σαν ρηφιό του μπλιώνα και θα μα ζητάει τα ρέστα. Ναι. Ναι. Σου είπα θα γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πάοκ θα σε τίποτα τη Ελλάδα. Το ξαναλέω. Εκεί όπου με παραλαβεί παράδοση. Θέλω να δω τα πετσιά με το κασκόλ. Θα τα δεις, θα φωνάζουμε. Θα φωνάζουμε. Τελείωσε. Λοιπόν, το Μετρόπολης επιστρέφει με τον πιο σούπερ διαγωνισμό. Μπείτε λοιπόν στο Μέτροσπορ και εκεί θα συμπληρώσετε μια φόρμουλα όπου ουσιαστικά θα σε οδηγήσει και θα σε πληρώσει το σούπερ μάρκετ για ένα ολόκληρο χρόνο. Δύο θα είναι οι τυχεροί ακροατές που θα κερδίζουν τα ψώνια όλης της χρονιάς. Μπείτε λοιπόν, συμπληρώστε τη φόρμουλα. Εμείς εδώ από το πρωί, από τις 9:20 μέχρι και τις 8:20 το βράδυ με το Σαρό, ανά δύο ώρες, 9:20, 11:20, 1:20, 3:20, 5:20, 7:20 και 8:20 θα έχουμε ονόματα των τυχερών ακροατών που θα μπαίνουν στην κλήρωση. Εσείς απλά ακούτε και πρέπει να καλέσετε στα επόμενα 30 λεπτά τα 390 να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας. Μία προσφορά τα σούπερ μάρκετ όλα ακόμα πιο φθηνά με 4 καταστήματα σε όλη την πόλη. Έκανες και τα βιντεάκια σου, ήσουν άρχοντας. Ωραίος. Ναι. Δεν μου λες, η Μίνη σε μιλάει τελευταία, κάτι τέτοια. Άκουγε που γαυγίζαμε εδώ, που μαλώναμε και βρίζαμε. Έχετε επικοινωνία με τη Μίνη? Ναι, μιλάω με το σκύλο. Τι σε λέει, ας πούμε? Δεν ξέρω τι με, με μιλάει. Πώς θα κάνω? Και ζητάει. Ναι, εσύ τι κάνεις όταν μαθαίνεις? Προσπαθώ να μάθω ξεκινήσει τα σκυλίσια. Ναι, πες ότι ξέρω μόνο να βρίζω εγώ στα σκυλίσια, ρε παιδί μου. Κάνω κι εγώ. Και τα λέτε έτσι. Συνεννοούμε, ναι. Ναι, να αρχίσω κι εγώ με την Λορέν, γιατί με κοιτάει στα μάτια σαν να θέλει να με πει κάτι συνέχεια. Και του λέω ρε κορίτσι μου, double παίρνουμε, double δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Αυτά, ναι. Αυτό σου κάνει και εσένα. Ναι, μιλάει. Εγώ μιλάω με τα ζώα. Μιλάς, βέβαια, βέβαια. Και τι κουβέντες, τι συζητήσεις έχετε αναπτύξει εγώ? Μιλάω ρε φίλε. Ναι, μιλάω, λέτε για το περιβάλλον. Πάμε τη χελώνα, βλέπω μια χελώνα. Ναι. Και πάω και τι πιάνω στην κουβέντα. Τη χελώνα. Τι χελώνα. Για μιλά χελωνίστηκα. Σαν τον προπονητή του Μπάκο Ερέρα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει γλώσσα. Τι δίνω χορταράκια. Χορταράκια. Όχι, είμαι φιλάνθρωπος, δεν είμαι. Ναι, φιλόσοφος είσαι, είμαι σίγουρος ότι είσαι φιλόσοφος. Δεν είμαι φιλάνθρωπος καθόλου. Ναι, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ καλοί, ρε φίλε. Γιατί να μην είσαι μαζί τους καλός? Άλλο ειδική. Άλλο κάποιου ανθρώπου που έχω. Αλλά γενικά δεν είμαι. Έπαψα να είμαι φιλάνθρωπος. Ναι, τα ζωάκια και τα παιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, λέει Παοκάρα, λέει Κωνσταντίνε. Και πέρσι λέει δικό μας ήταν. Άσε τι ήταν. Ναι. Άσε ήταν, έγραψε άλλος. Ωραία. Πριν κλείσουμε, ήθελα να κάνουμε μία αναφορά για ένα παίκτη που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πού είναι? Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέγεται Μίσιτς. Ναι. Είναι ο παίκτης που μπήκε χθες μετά πιο το καλός από τον Ολιβέιρα είναι. Και έδωσε πλάτος πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Έδωσε ισορροπία στο παιχνίδι. Πιο γρήγορος είναι. Πιο κόβει. Να πω ότι είναι πιο γρήγορος, κόβει, είναι ο κλασικός box. Πιο χάφι είναι από τον άλλον. Είναι ο κλασικός box. Ο ψιλοπάτι είναι, να πούμε. Άντε πάλι φαγώθηκε σε Μίσιτς, καλά που το είπες. Ο Μίσιτς είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μίσιτς πρέπει να παίζει βασικός. Για μένα. Αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει ο Μίσιτς. Δηλαδή, τώρα από τον Ολιβέιρα, κοίταξε, γιατί τρώει αδικία ο Μίσιτς. Επειδή ο άλλος είναι να μου κάνει ένα μάνατζερ καλό κτλ. Ναι. Εντάξει, δεν μου γεμίζει το μάτι ο Ολιβέιρα. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Για 12 εκατομμύρια. Όχι. Ωραία, ο Μίσιτς είναι πιο ταχύς. Έρχεται, έχει πιο γρήγορες επιστροφές. Πάει στα πλάγια περισσότερο. Κοψίματα καλά. Πάσα. Στα γκολ δεν βλέπω να έρχεται βέβαια. Γιατί άλλος... να μην έρχεται στα γκολ. Εγώ τον είδα και τελική έκανε και χθες. Ναι. Έτσι. Ναι. Και γενικώς εκεί γύρω-γύρω από τα μετά. Άμα έρθει κανένα σκάφ κατά πάνω του, πάνω του κάνει πίεση, να του κλέψει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο Μίσιτς είναι μεταγραφή πάρα πολύ αξιόλογη. Κοιτάξτε να τα έχετε καλά με το Μίσιτς. Ναι. Τον άλλον τον απαταιώνα τον Μίσιτς. Ο Μίσιτς έτσι και του χρόνου στον Πάο. Ναι, μπράβο. Αυτό, γιατί με ρωτά, είναι για μένα πιο χαφ. Ο Μίσιτς. Ναι, για μένα. Ναι, επειδή είναι δεύτερο μας που τον προσέχω. Ποδοσφαιρική απάτη είναι ο άλλος. Ολιβέρα. Ναι, έτσι το βλέπω. Φαγώθηκες εσύ. Ναι. Εγώ βλέπω του χρόνου στα χαφ Μίσιτς με Ολιβέρα. Αυτό θα ξεκινάει. Εντάξει. Έτσι. Αν Ολιβέρα, ας πούμε. Το βρούνε με κανένα 4-5 εκατομμύρια. Τι να σου πω, 3, 3,5, 2,5. Ναι. Λοιπόν. Δεν είναι τώρα χαφ τώρα για κλαίω. Τέλος με τον Πάο. Τα είπαμε όλα. Ολιβέρα, δώσ' μου το αεροπλάνο.
Δώσ' μου τρεις γλωσσομαθείς, ναι. Σου βρίσκω εγώ 10 τέτοιους. 10. Με τα 1 δέκατο των χρημάτων. Καλά, εκεί είναι το θέμα. Τα χρήματα είναι. Τα χρήματα είναι. Όλα είναι λεφτά να πούμε. Ναι, τα χρήματα είναι το θέμα. Ναι. Το Τριανταφυλλίδη το βλέπεις τον βουλευτή. Το βλέπω κάπου. Τι αλλαγή βλέπεις να έχει κάνει. Έχει βάλει μαλλιά. Έβαλε μαλλιά. Έβαλε μαλλιά. Αυτό το κεφάλι τώρα 4,5 στρέμμα έχει βάλει. 500.000 τρίκες πάνω. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσει. Ούτε που ξέρω. Ξέρεις ότι είναι ακροατής μας. Το ξέρω, ναι. Αλλά τι ακροατής, να φωνεί ώρα σε λοράς. Είναι κάθε πρωί εκεί. Δίνει αγώνα, τι. Α, δίνει αγώνα. Φοβερά πράγματα. Τι ΣΥΡΙΖΑ είναι. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Δικός μας παοξής. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το χορτάρι μόνο. Ναι. Τι κάνουν μέσα στο γήπεδο δικό μας με ενδιαφέρουν. Μια χαρά, τι. Εκεί που θέλω να σχολιάσουμε μετά το διαφημιστικό. Ναι. Τι είδες και στο ΆΚΑ, στο Παναθηναϊκό Άρης, στην Ήττα του Άρη. Δευτερόλεπτα. Ναι, δευτερόλεπτα γιατί έχουμε χορηγούς. Θα σου δώσω μια επικεφαλίδα. Ναι. Ο Άρης είναι. Πήγε σε ένα μαγαζί, ναι. Του χαμογέλασε μια μοντέλα στο πάρκινγκ, ναι. Και αυτός νόμιζε ότι έγινε ο Μπρατ Πιτ. Να, αυτός είναι ο Άρης. Μάλιστα. Δεν είσαι μακριά, δεν είσαι μακριά. Γιατί εγώ όταν έλεγα στα φιλαράκια μου, κολλητάρια μου, αδερφούς μου, παιδιά, τον Απόλλωνος Μήνης και τον Όφη κερδίσατε. Μην κάνετε όπως οι πρώτες αγωνιστικές με τη Λάρισα και τη Λαμία που λέγατε πάρτε πρωτάθλημα. Τον Απόλλωνος Μήνης όλοι τον κέρδισαν. Πριν δύο χρόνια, ναι. Ήταν ο εφιάλτης του. Ο Απόλλωνος Μήνης. Ο Απόλλωνος Μήνης και η Λαμία, ναι. Ήταν ο εφιάλτης. Δεν ξέρω τι. Οπότε όταν κερδίζει ο Αργιανός τον Απόλλωνος Μήνης και τη Λαμία, ναι. Είναι κάτι για αυτό. Πριν δύο χρόνια μην ξεχνάς. Ο Άρης έχει ανέβει πολλά επίπεδα, έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια, αλλά ναι. Για την πέμπτη θέση. Ούτε πιο φορμαρισμένη, ούτε οι καλύτερη στο δεύτερο γύρο, ούτε τίποτα. Όταν πας στην Αθήνα και χάνεις καλό αυτή η ήττα, ναι. Γιατί ήρθανε στα συγκαλά τους. Πάλι. Ήρθανε ξανα... στα γράδα του. Ήρθαμε και το Σεπτέμβριο, αυτό σου λέω. Μετά το Λάρισα Λιβαδιά. Καλό του έκανε. Ναι. Αλλά το κακό είναι το ρίξει στον προπονητή. Πάλι. Εδώ κάνουμε λάθος. Πάλι ο Παντελίδης. Πάλι ο Παντελίδης. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, περιττώ να σας πω ότι το τελευταίο καιρό γίνεται ένας καταιγισμός αποκληρώσεις στο Regency Casino. Συνεχώς προκύπτουν καινούργιες, ενώ οι παλιές συνεχίζουν με την ίδια ταχύτητα. Μία από αυτές που μου τράβηξαν βεβαίως την προσοχή και για ποιο λόγο μου τράβηξαν τώρα την προσοχή, έτσι, επειδή δίνουν 10.000 ευρώ φυσικά. Μιλάω για την έξτρα κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 19 Απριλίου στη 1.30 το βράδυ. Μαζεύουμε λαχνούς συμμετοχής. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το καζίνο και περιμένουμε την τύχη να μας χτυπεί στην πόρτα, ακούστε και το άλλο. Πέρα από τη συμμετοχή μας στην κλήρωση, μας περιμένει και ένα δωράκι. Σκεφτείτε το σαν μια έξτρα έκπληξη. Δεν λέω περισσότερα, να μην σας χαλάσω το suspense. Απλά Παρασκευή 19 Απριλίου φύγαμε για Regency Casino. Που πονάνε, που πονάνε. Η πολύ αναμενόμενη νέα σειρά Huawei P30 και P30 Pro είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα Wind με έως 48 άτοκες δόσεις. Πιο οικονομικά με το πρόγραμμα επιστροφής συσκευής Brink to Save. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, στα καταστήματα Wind θα βρεις τις αυθεντικές θήκες της Huawei για να τις συνδυάσεις με το νέο σου Huawei P30 ή P30 Pro. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool, Καζαμπάκα στα πλήκτρα, θα πάμε μέχρι και τις 10, σχολιάσαμε τα του ΠΑΟ, ξεκινήσαμε λίγο για τα του Άρη. Εκεί όπου Κωνσταντίνε είπες ότι είναι σαν το χαμογέλασε η Ατζελίνα Τζολί, την είδε Μπραντ Πιτ και μετά έφυγε η Ατζελίνα Τζολί, εξαφανίστηκε. Αλλά εγώ σου κάνω ένα ερώτημα: αν έμπαινε το δοκάρι του Μαρτίνε, τι θα γινόταν στο μάτι. Πάνε, άμπαινε, μπορούσε να γυρίσει. Υποθετική εργασία, κάνουμε υπόθεση εργασία τώρα. Ναι. Αυτό καταρχήν ο Δόνη. Ο οποίο είπε πολύ ωραία πράγματα χθε. Εγώ έκατσα να δω αυτή η Κυριακή μετά από χρόνια μόνο για τον Δόνη. Δεν μπορώ να δω κανένα. Είναι πολύ ωραίο σε συνεντεύξει. Εμένα μου αρέσει ο Δόνη. Εμένα μου αρέσει ο Δόνη γιατί χθε σεβάστηκε πάρα πολύ τον Άρη, ναι. Τους χώρους, ναι. Το άδειο γήπεδο. Mm-hmm. Και σου λέει: εγώ είμαι ο μικρός Παναθηναϊκός. Ναι. Είμαι μικρός. Ναι, γιατί δεν έχω το ρόσα ενδεχομένως. Είμαι μικρός. Του Άρη σίγουρα δεν ο Παναθηναϊκός είναι μικρός. Ναι, είναι στα κάτω του. Τώρα και... θα πάρει κάποιο τηλέφωνο και θα πει: α, Παναθηναϊκός πριν δεν αγωνιστικά μιλάς, δεν μιλάς σαν μέγεθος σαν φανέλα. Στο χορτάρι ότι δεν είναι πολύ δυνατός. Αυτό λες. Δεν φρένε ναι. Μικρός ο Παναθηναϊκός. Ναι. Και είναι μικρός. Δεν διοικητικά και είναι μικρός. Έχει, και, εκεί, και σαν ναι. Μέγεθος μικραίνει γιατί ναι. Άμα ας πούμε μείνει ο ΠΑΟΚ 5 χρόνια χωρίς μεγαλομέτωχο, θα βρει κάποιον φουκαρά. Ναι, καλά, μην το λες αυτό. Φουκαρά μαυρί δεν έχει μέλλον. Φουκαρά μπορεί να έχει και ο Παναθηναϊκός. Τον ΠΑΟΚ τον είχαν στη Φάβα τέταρτο. Εντάξει, τώρα άλλαξαν τα κόμματα. Γύρισε τούμπα η ζωή. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μικρός. Τι σημαίνει είμαι μικρός. Σημαίνει παίζω με τον Άρη. Σέβομαι τον αντίπαλο. Ο οποίος έχει center for κατά συνθήκη τον Τεγκινή. Τεγκινή, ναι. Και έχει ένα φλωράκο δεκάρι. Το Μαρτίνι. Γιατί μου λείπει, ας πούμε, σου λέει ο άλλος ο προπονητής, μου λείπει ο Τόμσο. Ναι. Ο οποίος τόσο είναι η διαφορά στον Άρη. Φίατ είναι όμως κι αυτός. Ο Τόμσο βγήκε Φίατ. Φίατ, αφού τραυματίζει κάθε δύο μάτς κιόλας. Φίατ 125π. Καλός ποιοτικός, αλλά είναι και τραυματίας, ναι. Άμπαρθ μηχανή, χαλάει. Χαλάει, χαλάει. Κατεβαίνουν κεφαλές, φλάντζες και ιστορίες. Ναι, 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 πάει. Και έχω
τρία χαφ να βάλω στο 5-3-2. Τι χαφ βάζω? Κανένα δημιουργικό. Που σημαίνει ότι εγώ πάω, μπλοκάρω τον άξονα μου, κλέβω και πάω να φύγω στους μικρούς χώρους. Την έχω δει Σιμεώνη, αλλά με όχι 4-4-2, με 5-3-2. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω ομάδα να κατεβάσω την μπάλα από πίσω μπροστά μπροστά, αλλά έχω ένα μόνο παίκτη και εκείνος είναι ο αριστερός μου, Μπάκο Ινσούα. Δεν υπάρχει. Ή μεγάλη παλιά πρέπει να πάω. Τον Ινσούα θα τον έπαιρνε στον Μπάουκ. 100%. Και εγώ θα τον έπαιρνα. Θα έλεγα το Γιαννούλη τράβα στο ιδανικό στο Παναθηναϊκό. Όχι, και Γιαννούλη και Ινσούα θα είχα για backup, γιατί χρειάζεται ακόμα ένα μπακ. Εντάξει, έχει 7 γκόμενε, πάρε και μια την υπηρέτρια κάτι. Τι, πόσα αριστερά μπακ θα έχει. Α, λε ότι ο Βιερίνια να μείνει εκεί, να μην κουνηθεί λε. Εσύ τι λες? Γιατί χθε ο Βιερίνια στη συνέδριση που έδωσε με τον Δόνη του λέει εσύ coach, εσύ που θα με έβαζε. Και τι υποδόνει? Θα σε έβαζε εκεί που σε βάζει ο Λουτσέσκου, λέει. Γιατί. Και ο Βιερίνια χαριτολογώντας λέει εξτρέμ, θέλω εξτρέμ, αλλά Βιερίνια Αντρέ Φιλαράκη, καλό, κάνει τη διαφορά ως αριστερό μπακ Φιλαράκη εκεί, μου, να ξέρεις. Εκεί μαγεύεις εκεί πλέον. Εκεί ο Βιερίνια δείχνει ότι μπορεί στον ποδόσφαιρο, πρόσεξε, ναι, να πάρει ένα πόστο σοβαρό παιδί. Πάρα πολύ. Με ευρωπαϊκή κουλτούρα, με ευρωπαϊκή υπέροχος, προδιαγραφή. Και είναι και υπέροχος σαν άνθρωπος, έτσι, ναι, δεν είναι μόνο παιχτάρα. Ναι. Το χρειάζεται το ποδόσφαιρο το Βιερίνια. Και στη συνέχεια λες έτσι. Βεβαίως, ναι, ναι, αλλά όχι σαν προπονητή. Συμφωνώ. Όχι, ναι, σαν προπονητή. Αυτό σε άλλο πόσο το χρειάζεται. Αυτό, ναι, χθες που είπε στο Δόνη δείχνει την επιθυμία του. Αλλά η επιθυμία με την ικανότητα τον προστατεύει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου. Είναι μαγιά του Λουτσέσκου που καθιέρωσε. Αλλά. Που τον αλλά. Να τα βάζει μαγιά του Λουτσέσκου. Κάνει, και καλά κάνει και πενεύεται ο Λουτσέσκου. Αλλά. Καλά κάνει. Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι ότι σου λέει είχα τρύπα εκεί και τι να κάνω. Τον έβαλε και τούπιασε. Εντάξει, ναι, δικό του. Δικό έχει του έργο. Κάνει αλχημίε ο Λουτσέσκου, ναι, έχει κάνει πολλά. Κοίτα, καλά. Δεν είναι, είναι συντηρητικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Σαν του κομμουνιστέ στην εξουσία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου παίρνει έτσι τα πρωταθλήματα αίτητο, συντηρητικά δεν με πειράζει. Ο κομμουνιστή στην εξουσία ξέρει τι γίνεται. Από το δεξιό. Εντάξει, πειράζει. Και βγαίνει ο Τσίπρας, τον άκουγα σε ένα ράδιο προχθές. Το Τσίπρα. Συντηρητική παράταξη. Ναι, ναι. Ποιο συντηρητική από εσάς υπάρχουν, ρε. Ναι. Συντηρητικούρες να πούμε. Μένα πάντως μου αρέσουν οι Σούα γιατί από εκεί ξεκινήσαμε και με πήγες, ναι, πάλι στο Τσίπρα. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Τον θέλω. Ναι. Τον θες τον Ισούα. Και εγώ τον θέλω. Ναι. Πάρα πολύ καλό μπακ. Εξαιρετικός. Ναι. Λοιπόν, είδα τον Κουρμπέλη τα χάλια του. Δεν σ' άρεσε ο Κουρμπέλη. Τι να μ' αρέσει ο Κουρμπέλη. Και τον Βαλεριάνο το παιδί. Δεν μπορεί. Αν κάποια. Μπορεί να πεις γιατί προπονητή και του τυχώνονται. Α, έπαιζε ο Τζανακάκης και να μην έπαιζε ο Βαλεριάνος. Αλλά μικρό το κακό. Μία ή άλλες. Είναι μια μικρή τρύπα. Ένα μια μικρή τρύπα είναι και ο άλλος. Δεν έχει τώρα διαφορές τώρα βάλε. Θα μου πεις τώρα το σκεπτικό να τον βάλει με αριστερό πόδι, δεξί μπακ και τα λοιπά. Ανάποδα, ναι. Ενώ στα χαφ δεν υπάρχει παίκτη του Παναθηναϊκού. Έχει το ρίσκο, έχει το ρίσκο του. Ίσως ο Παντελής να μην σεβάσκε τόσο πολύ του Παναθηναϊκού εν τέλει. Τα πιτσιρίκια του. Ο Παντελίδης, για τον Δόνιο του ο Παντελίδης βλέποντας την αδυναμία του Παναθηναϊκού, ναι, και το βαρύ σχήμα να κτίσει από πίσω, ίσως έπρεπε να δώσει περισσότερο χώρο και να φύγει αυτό στην κόντρα. Γιατί? Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ περίμενα έτσι να παίξω. Να παίξει στην κόντρα. Και όχι να παίξει παραγωγικό ποδόσφαιρο. Σε μια ομάδα η οποία. Ναι, αλλά έτσι έχει μάθει να παίζει ο Άρης. Όχι, όχι, κοίταξε. Ένα είσαι χαμελέοντας. Σταμάτα λίγο. Ένας χαμελέοντας. Ο Παντελίδης μεγάλωσε στην προοδευτική και στη Δόξα Βίρονα. Η μάνα της αντεπίθεσης. Κράτα αυτό που σου είπα, πες τον αρχηγό. Πρέπει να πούμε τον αρχηγό, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, Ιωάννης Μπαϊράμογλου. Οχ! Γλου έχει μέσα. Αυτό είναι από τα βάθη της Ανατολής, η γιαγιά του, σαν τη γιαγιά μου Ζαμπέτα. Τραπεζούντα. Τραπεζούντα, χοντρό τον κόβο. Χοντρό ο Μπαϊράμογλου. Πολύτικη κουζίνα. Ναι, να τρώει τα ημάμπα ελτί και να τρώει. Ημάμπα ελτί 2-2 τα τρώει. Χλάχλου, χλάπκου. Και να έχει πίεση, η μικρή του πίεση θα είναι λίγο μεγάλη. Με αυτό το είπε. Ο Γλου. Ιωάννη Μπαϊράμογλου. Ιωάννη, έχει 30 λεπτά. Παρα 10 να μέχρι παρα 10. Παοξή ανα μπαμπα μπαντάμ. Ο Ιωάννη. Ο Μπαϊράμογλου. Α, 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 για τον Παντελίδη μου έλεγες που είχε μάθει την προοδευτική. Παϊράμογλου μέχρι τις παρα 10 που θα συγκρονίσει. Ο Λάρσον. Πώς το λένε, Λάρσον. Καλός είναι ο Λάρσον. Ο Λάρσον, ναι. Είναι πολύ καλός. Και ο Γκαρσία, ο οποίος είναι ο Σύπαρον εχθές. Σε αυτό το ματς έπρεπε έχει να είχαν το χώρο, ναι, το χώρο να φύγουν στην πεδιάδα των πλαγίων. Εγώ τον περίμενα, ναι, τον Γκαρσία λόγω γηπέδου να βρει χώρους χθες. Το ΟΑΚΑ είναι μεγάλο γήπεδο σε διαστάσεις. Ναι. Ένας Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να οργανώσει, να χτίσει από πίσω, γιατί ούτε χαφ ούτε στόπερ έχει να παράξουν από πίσω ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα μου πεις εδώ πάω και έχει ένα μπίζες βάλω. Και θα κάνουν οι από πίσω τις, τα ξεκινήματα, ούτε αυτός έχει χαφ. Τώρα πάω πιο καλά. Πώς, τα κάνει, τα κάνει, ναι, ο Μίσης, τα κάνει ο Σαχόφ, τα, ωραία, κάνει ο, και ο Ολιβέρα χθες εκείνος. Εντάξει, ναι, Ολιβέρα. Οπότε εκεί ο Άρης λίγο την είδε Μάρλον Μπράντο. Ναι.
Αλλά ήταν μάλλον ο Μπράντο στα γεράματα με τις κοιλιές. Α, σαν πιο κοιλιάς ήταν δηλαδή. Σαν πιο κοιλιάς. Μάλιστα. Και λοιπόν, δεν του βγαίνει δεκάρι και εννιάρι. Κατά συνθήκη παίζει και ο ένας, ο άλλος είναι ρεζέρβα. Είναι αμή μου άπτου να πούμε ο Μαρτίνεθ. Ναι. Είναι αμή μου άπτου. Γιάννη κι αυτός. Είναι φλωράκος να πούμε. Ναι. Ναι, αλλά μα βάζει το δοκάρι. Εντάξει, ας το μάθω. Ένα 0-1. Ας το τελείωνε, τι ας να κάνουμε. Εντάξει, οκ, okay, στο ποδόσο με άμα και θα και ο Ντόνσο, ας πούμε, μπορεί να το παστέλωνε. Ο Ντόνσο θα το βάζε. Ο Μπίσεσβαρ θα το παστέλωνε. Ναι, από εκεί το ο βάζεις. Ο Μπουζούκης θα το παστέλωνε. Για τον Μπουζούκη που σε σκέπε μια θάκα θα το δώνει. Θα το παστέλωνε. Ο οποίος είπε πολύ ωραία πράγματα, το ξαναλέω. Είπε ότι αν θέλουμε θα το παστέλωνε. Ο Πέλκας θα το παστέλωνε γιατί θα ερχόταν σαφόρ. Όχι να κάνει οργανώσει. Ο Πέλκας πρέπει να φύγει και να πάει σε ομάδα που παίζει. Με χαφ καλά, εκτός αν το παίξει ο ΠΑΟΚ του χρόνου 4-4-2, γιατί βλέπω συχνά πυκνά το φέρνει ο Λουτσέσκου και τον έχει. Πότε είναι το συχνά πυκνά, πότε παίζει 4-4-2. Στα τελευταία μάτς. Πότε έχει παίξει με δύο φορ. Στα τελευταία μάτς. Παίζει παίξει τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Α, 30 λεπτά. Το αλλάζει ρε παιδί μου. 30 το λεπτά είναι. Βάλ τον εκεί. Ναι, άμα είναι, περιμένω εγώ τα 30 λεπτά να κάνω καριέρα, κάηκαν. Κάηκαν. Λοιπόν, εγώ τώρα, ναι. Πάντως λέει, αν είναι να πάνε ο παδί του ΠΑΟΚ Λάρισα, λέει περισσότεροι λένε καλύτερα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Λέει, το πήραμε χθες να το δώσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Λάρισα. Καλύτερα να μην πάνε οι οπαδοί. Λέει, το πήραμε χθες το πρωτάθλημα να πάνε να το δώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν το πήρε θες ακόμα. Καλύτερα να μην πάνε, λέει ο παδί μας. Ποιος το λέει αυτό? Γενικότερα υπάρχει μια τέτοια. Βρωμάει μεθάνιο. Δεν ξέρω τι βρωμάει. Κοίταξε, φίλε, είμαι ΠΑΟΞής. Ναι. Πάω σε όλα τα γήπεδα. Πας. Απρόσκλητος, προσκεκλημένος. Πας, απρόσκλητος. Πάω και εκεί. Ναι. Πρέπει να σπάσει αυτό. Ναι. Οπαδικά πρέπει να σπάσει. Θα πάει ο Παοξής, λοιπόν, ξαναλέω. Θα και πάνε 50% πετσιά θα πάνε. Λέω, ναι. Άμα θέλετε να σπάσει, άμα θέλετε να σπάσει, φωνάξτε τον Κλαδά, τον Τρίγωνο, ναι, τον Τζαμάλ. Τον Τζαμαλίκο. Βγάλτε, ναι, από το νοσοκομείο καιρό να μανάβει λίγο ακόμα. Ακόμα δεν μπορεί, η Φιέστα θα, ναι, πει μανάβει. Θα του, ναι, δώσει μια εντολή, ναι, γιατί μόνο αυτοί οι 60 άρδες μπορούν να πάνε. Οι άλλοι θα πάνε στα Τέμπη. Και περιμένουν την αποστολή. Ναι. Στο λέω Σαραπτόπουλο. Ναι. Στο Αγρίνιο ποιοι πήγανε. Ο Διαμαντής, στο Αγρίνιο πάω και εγώ με την Ευγενούλα. Α, πας με την Ευγενούλα. Γιατί έπεσα μάπες και εκεί. Γι' αυτό το λέω. Τσαμπουκά, ναι, πάω εγώ. Που είμαι 51, πάω στο Αγρίνιο. Πας. Στη Λάρισα, πας. Πας. Βρε, εγώ πάω. Άρα σου λέω υπάρχουν κι άλλοι σε κεσένα. Πάω στη Λάρισα. Κούγια θα με βάλει στη σουίτα. Έτσι θα πάω. Έτσι σχέδιο. Έτσι πάω στη Λάρισα. Έτσι σχέδιο. Μακιά θα πάω. Να μαζευτούν 5-6 βάρκα και να μπουν. Καταρχήν αυτά που του έχω πει, Λάρισα και Κρήτη, ναι, και Ξάνθη. Τώρα που πες Κρήτη, θα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν, άστο τώρα. Όφι, πας Γιάννενε 1-0. Στεναχωρέθηκα. Το κατάλαβα ότι στεναχωρέθηκες. Όφι έμεινε ζωντανότατος. Έτσι, ναι, 25, αν και δεν βλέπει να γίνει αναδιάδραση. Από όλου μήνε λεβαδιακό απέσουν. Σούμπιτο και άλλοι σώζονται. Παρακάτω. Αυτά είναι του ΣΥΡΙΖΑ για καλύτερο Όφι. Καλύτερο Όφι, βέβαια. Πανιώνε Λάρισα 1-0. Το πήρε ο Πανιώνε. Και εγώ όχι, το είχα. Το είχα. Το πήρε ο Πανιώνε. Το πήρε ο Πανιώνε. Ναι. Ναι. Ξάνθη ΑΕΚ με την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλό δεύτερο μέρος. Το πάλι είδα. Δείγμα το ότι ανεβάζει στροφές στο δεύτερο μέρος. Το ίδιο έκανε και με την ΑΕΚ. Δεν έπαιξε με τριάδα πίσω, έπαιξε τετράδα. Τετράδα πίσω. Έπαιξε, ναι, τέσσερις. Με προβλημάτισε. Γενικά θα σου πω για την ΑΕΚ. Γενικά μιλάμε τώρα για όλα, ναι, τα μας. Ναι. Η ΑΕΚ με προβληματίζει η πίσω γραμμή της. Ναι. Με οικονόμου παίζει. Και, και με το Σβάρνα τώρα. Πακάκια της πλάκας. Ναι. Οικονόμου το έκασε τον γκολ. Δεύτερη σέρια, ναι, αγωνιστική που σκοράρει, ναι, ο οικονόμου. Είχε βάλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Είχε μια τριάδα πίσω τερματοφύλακα, δύο στόπερ που παίζαν για πρώτη φορά. Μπερδευτήκαν πολλές φορές, κάνανε πολλά ατομικά λάθη. Είχαν κακή χημεία, ναι, μεταξύ τους. Σβάρνα, οικονόμου και Τσιντότας που είναι επαρπιπτόντως καλός. Καλός τερματοφύλακας, βέβαια είναι καλός. Είναι καλός τερματοφύλακας. Βάζει τότε γιατί ο Μπάρκας φεύγει το καλοκαίρι. Γενικότερα τα χάρτης είναι για τα σκουπίδια. Ναι. Κρίστιανσεν και πεσμένος Σιμόες πάρα πολύ. Πάρα πολύ πεσμένος. Αλεφ αργότατος κτλ. Στόπερ μέτρη. Αλλά έχει μια σεντερφοράρα. Έχει Πόρσε. Σεντερφοράρα. Λιβάγια. Ναι. Και τον άλλο τον εξτρέμ, πώς το λένε. Που τον έκανε αλλαγή. Πόρσε, Λιβάγια. Να ρε λες. Μπογιέτ. Α, το Μπογιέ. Ο Μπογιέ πήγε μέσα, έβαλε γκολ. Ο Μπογιέτ. Ναι, Πόνσε, ναι. Λιβάγια. Μπογιέ. Και ο ανεβασμένος, όχι σε γκολ, αλλά σε ρυθμούς, ταχύτητα, ένας με ένα κλωναρίδης. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Πόνσε. Η ΑΕΚ όταν παίζει 4-2-3-1 είναι ομάδα του over. Ναι. Το 5-3-2 το προστατεύει με αυτό το στυλ το κομμάτι της άμυνας και νομίζω ότι στο τελικό θα σε παίξει 5-3-2. 5-3-2. Αλλιώς αν σε παίξει 4-2-3-1 αυτή, 4-2-3-1 εσείς, θα τους βάλετε 4 γκολ. Λες. Θα φάτε ένα ή δύο. Θα βάλετε 3, θα φάτε ένα. Αλλά θα είναι over υπέρ του ΠΑΟΚ. Πάμε, δηλαδή, πάμε, αν παίξει έτσι η ΑΕΚ, όπως με την Ξάνθη, δεν, θα παίξει. Δεν έχει τύχει στον τελικό. Δεν θα το λέω, ναι, να το τσεκάρω, να πούμε σαν είδηση.
σαν τοποθέτηση σχόλιο, σαν σχόλιο, ναι. για το τελικό το οποίο διαφαίνεται τέλος πάντων. Ναι. Αστέρας Τρίπολης Λιβαδιά 0-0. Το είδα. Δεν το καθάρισε ο Αστέρας. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Δεν μπόρεσε να κερδίσει. Ο Αστέρας. Δεν μας χαλάει να. Ο Αστέρας. Ο Αστέρας έχει μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι. Έχει center for deformé. Τελειωμένο το μανιά. Γεια σας, άσχο. Ο Δε Αραβίδης, να πούμε το παιδί. Δεν μπορεί. Φιλότιμος δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Άρα και οι δύο δεν μπορούν. Αν τους βάλεις και τους δύο μαζί, έχεις πρόβλημα στα χαφ. Μείον ένα μπέχτη και τα λοιπά. Δεν μαρκάρουνε. Εκτός αν βάλεις τον Αραβίδη στην πλευρά και τα λοιπά για να έχεις παίξει με τρία χαφ. Βρε, δεν προλαβαίνει κανένας να πέσει από αυτούς. Ναι. Είπαμε, Λεβαδιακός Απόλλωνος Μήνης. Γεια σας. Αυτοί ναι. θα πέσουν τσουκουτσούκου. Έχει εκεί το Φλόρο τον Τζιλιανίδη, ο οποίος είναι De La Salle κολέγιο, να πούμε, να πάει στο Φρενκέρ τους καφέδες στο διάλειμμα. Ναι. Και τον τρελό τον Καλτσά που κακό να το βάζω να παίξει από την αρχή. Τι να το βάλει, να αποβληθεί μέχρι το 60 αφού είναι τρελό. Έχει αυτή την τρέλα να πούμε. Αφού μυρίζει την κάρτα και δεν θέλει. Θέλει ένα χάπι δανεικό από τον Αλέξανδρο. Ναι, θέλει, θέλει, αφού την κάρτα την. Βρωμάει και πασοκύλα να πούμε. Και, αλλά είναι παίκτη ο οποίο στα μάτια του θεατή έχει και το ενασμένα, έχει και το τελείωμα. Μπουκαδόρο είναι, καλό είναι. Είναι μπουκαδόρο, γερό παιδί κτλ. Δεν είναι παίκτη να τον πει, να τον έχω. Να τον πιάσει, να τον μιλήσει. Ρε παιδάκι, μα του πει τρελένε. Να τον μιλήσει, αφού τελείωσε, τόνει το μυαλό του. Γεια σα. Θα μπει μέσα, κάνει μάλλον. Στην Τούμπα μπήκε 7 λεπτά και πήρε κάρτα, ρε. Ναι, είναι σουπερά γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Και Πανετολικό Ολυμπιακό 0-5. Πασαράν είχαμε εκεί, ναι. όχι ενώ Πασαράν. Ο Δέλλα έχει την οτροπία ναι. του εγώ να παράξω ποδόσφαιρο κτλ. Και μπρα φάει 6. Άμα το ρωτήσει το καφενείο, έφαγε 6 γκολ, θα πει εγώ έπαιξα μπάλα. Ναι, έπαιξε δηλαδή κινδυνεύει. Η καριέρα του από κάτι τέτοια. Ναι. Ενώ είναι παιδί το οποίο έμαθε στην άμυνα, σε τερμπακάρα, σοβαρός, παιδαράς. Αυτό το κουσούρι πρέπει να το σταματήσει να πούμε. Όταν παίζεις με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, μεγάλη ομάδα, δεν πας να παίξεις box όσα δώσω και όσα φάω. Θα ναι. σε κάνει του λούμι στο ξύλο. Ναι. Και τι ναι. να πεις, έπαιξε ανοιχτό box. Ναι. Μα άλλος είναι πολυβόλο. Πώς θα κάνεις δηλαδή. Θα κάνεις άμυνα, θα κάνεις. Μήπως το βρεις ανοιχτό και το κουπανίς θα τον βγάλεις έξω. Σωστό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το box. Πάντως ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι να πούμε το άθλημα. Γενικότερα δεν ανάλογα ποιον έχεις απέναντι, ζυγίζεις και τη στάση σου. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Μια φορά παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και βάζει χωρίς χαφ, με το μάνταλο στα χαφ, 1-0 έχανε. Του λέω να σε κάνω μια ερώτηση, τον πήρα τηλέφωνο. Ποιον? Το Δέλα. Το Δέλα. Ρε παιδάκι μου, του λέω, έφαγε 4 γκολ. Είτε 6 φάω, είτε 1, τι ήττα λέει είναι. Α, έτσι το βλέπει. Ναι, α, δεν, είναι ίδια, δεν είναι ίδια η ήττα. Λάθος είναι. Και το ακούω από έναν φοβερό στόπερ που αν είχε ταχύτητα θα έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Έπαιξε μέχρι τη Ρώμα, μια χαρά. Εκεί δηλαδή, το ταβάνι του. Ναι. Το παιδί σε δερμπακάρα. Δεν έτσι. Το συζητάμε. Τραγανό είναι στο περάσμα. Κολοσσό και τον έχουμε και την Μπρουτάλ και ψηλά. Και την Μπρουτάλ και τα λοιπά. Και εγώ τον έχω ψηλά. Ναι. Αυτό το κουσούρι να μην είχε. Και δεν είναι ίδιες ήττες. Η μία ήταν με 1-0 και με 6-0. Δεν είναι ίδιες. Το λέω με 4-0 σε απολύουν με 1-0. Μένεις. Ναι, κατάλαβες. Μένεις. Πάντως ο Φορτούνης επιβεβαίωσε σε ακόμα ένα μάτσο ότι είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος και κάνει μια τρομερή σεζόν. Έδωσε χθες 2 ασίστ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπαλίτσα. Έτσι πέρασε εύκολα. Αυτό είναι το οξύμορο του Ολυμπιακού. Να έχει το Φορτούνη δαιμονισμένο στη χρονιά που δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Και πέρσι. Απέσαι δεν ήταν καλό. Τόσο και τόσο. Η καλύτερη χρονιά του Φορτούνη είναι αυτή. Στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Στα πρωτοσέλιδα. Η Sport Time στον Ολυμπιακό αναφέρεται. Έκλεισε, λέει. Ο Φορτούνης είναι πιο φορμαρισμένος παίκτης του πρωταθλήματος. Έχει... Θα πουλήσει να βγάλει το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ, ναι. Άλλο. Sport Day, χάθηκε η μπάλα για τον Ολυμπιακό, αναφέρονται εκεί τα παιδιά. Θα πουλήσει 30 φύλλα. Έχει παραπάνω. Και τον Πόνσε δυναμή τη γραφή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πόνσε. Ναι. Πάρα πολύ. Πάνε σκάστα, δώσε 5 εκατομμύρια, πάρ' τον 6. Τον Πόνσε. Τον Πόνσε, ναι. Το δυναμίτη. Το δυναμίτη. Έχεις και Πόνσε και Σβιδέ. Έχεις όλους τους επιθετικούς που χρειάζεσαι. Έχει και σο πρωταθλητή πάνω δείχνοντας τον Ερίκε. Ο Πόνσε είναι εξτρέμ. Ο Πόνσε είναι center for. Ποιος Πόνσε. Ο Μπογέ είναι ο εξτρέμ. Για ποιο Πόνσε μιλάς. Τι Σάικ. Center for. Α, τον μπέρδεψα με τον πλαϊνό του Ολυμπιακού και λέω μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, το Ποντένσε. Το Ποντένσε μπερδεύτηκα. Όχι, το Ποντένσε είναι καλός. Καλός ή ημιτελής. Ημιτελέστατος. Ναι. Η Live έχει κύριο θέμα τον Πόνσε και λέει, μιλάει για θορυκτό και συμφωνώ ότι είναι θορυκτό. Τρομερός Ολυμπιακός. Έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Θρύλος από το μέλλον, λέει το φως για τον Ολυμπιακό. Για αυτή η χρονιά για τον Ολυμπιακό, αυτή η τρίτη χρονιά. Ναι. Δεν οι δύο χρονιές, η τρίτη χρονιά. Του χρόνου δεν θα λένε όσα μαρούλια και να δώσει στη θύρα 7, θα αρχίσει ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού. Να γκρινιάζει, λες. Θα αρχίσει μέχρι να φέτος το δέχονται. Δύο χρόνια άτυπη. Οι απλοί. Ναι. Τώρα οι άλλοι, άμα έχουν φιλίες και παίρνουν στα υπουργεία και παίρνουν δουλειές και τα λοιπά, οι οργανωμένοι. Ναι. Εγώ έχω να κάνω με τον κόσμο τη οποιαδήποτε ομάδος.
Όχι με τους οργανωμένους, με τους μη οργανωμένους που είναι εκατομμύρια. Κόκκινος πρωταθλητής. Ναι. Ο Μαδάρα λέει από άλλο πλανήτη. Δεν συγχωρείτε, θρύλε μου. Εντάξει, καλά, καλά. Εντάξει, okay, πρέπει να πουλήσουν. Τι να πούνε. Παναθηναϊκός φτιάχνει Παναθηναϊκούς τρέλα για Ενσούα η πράσινη. Στην ώρα για σπορ, έτσι σας θέλουμε και δείχνει τον Μπογέ με τον Πόνσε για το 1-3 της ΑΕΚ μέσα στην Ξάδη. Θα πληρώσουν τα δόλα του Χριστού του Πάσχα. Θα και η Μέτρο Σπορ μιλάει για έναν άπεχτο ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτή θα δώσει και έξτρα πριμ. Ακριβώς. Στους εργαζομένους η Μέτρο Σπορ. Ένα πριμάκι με 73 βαθμούς, 24 νίκες, ασύλληπτα ρεκόρ ο ΠΑΟΚ, αγκαλιά με ένα ιστορικό αείτο πρωτάθλημα. Ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Τις εκλογές θα τις πάρουμε. Ναι, Μακεδονικός. Ναι, Μακεδονικός. Σώνεται ο Μακεδονικός. Ναι. Παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Παίρνει το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15, 17, 19, γυναίκες. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Τώρα έρχεται σίγουρα η Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ψάχνουμε Ιωάννη Μπαϊράμογλου. Ακόμα 20 λεπτάκια έχεις, Γιάννη μου. Πρέπει να βγεις άμεσα. Ναι. Τα σκόρτα που έχει φάει χθες. Έχει φάει πολύ πράγμα. Λες ακόμα νωρίς. 9.30. Λοιπόν, όποιος διαθέτει πάντως κάρτα Regency Club ξέρει πολύ καλά ότι το καζίνο προσφέρει στα μέλη του προνόμια που δεν φανταζότανε. Για παράδειγμα, έχει δυνατότητα να κερδίσεις δώρα και μετρητά σε κληρώσω όπως είναι οι VIP Draws το Σάββατο 13 και 20 Απριλίου. Αυτοί που παίζουν ρουλέτα ή blackjack μέσω των table VIP Draws πάνε για τρελά κερδί, ανάλογα την κάρτα τους φυσικά. Τα ποσά αυξάνονται με Gold κάρτα 3.000, με Diamond 6 και με Black 10.000. Και οι δύο κληρώσεις θα γίνουν το Σάββατο στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κώστας Κωνσταντινίδης αν εκεί. Μιλάμε μόνο για δύο κληρώσεις από τις πολλές που τρέχουν στο Regency Casino. Αξίζει να δοκιμάσετε την τύχη σας. Εσείς τώρα αξίζει να ακούσετε Σμαράγδα Μπασάκου. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο και με γραμμές. Αυτό το μήνα, φίλες και φίλοι, με το Flames to Go διεκδικεί στο πιο iconic και στυλά το σκούτερ, μια Vespa Primavera για τις μετακινήσεις σου στην πόλη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο My Free to Go App και να εξαργυρώσεις στο διαγωνισμό τα Flames που έχεις συγκεντρώσει. Μείνε συντονισμένος λοιπόν στο My Free to Go App, γιατί οι διαγωνισμοί ανανεώνονται καθημερινά και αυτό το μήνα υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα δώρα, όπως ένα Fiat 500, είπαμε μια Vespa, ένα hoverboard για τις βόλτες στην πόλη και πολλά πολλά απίθανα δώρα. Πάλι στον Καρυπίδης. Τι έγινε πάλι με τον Καρυπίδη? Είχε διώξει κάτι τύπους, να πούμε, εργαζόμενους. Πότε, στα σούπερ μάρκετ? Πήγε, τ' άλλαξε όλο με τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Κάνανε τα έκανε marketing, πώς τα έκανε. Πώς τα έκανε, να πούμε, κάνω διαφήμιση στα μάρκετ. Ναι. Τα μάρκετ μας τα χώνουν, θα κάνουν. Ναι, σωστά, σωστά, ναι, ναι. Και κερδίσαν οι εργαζόμενοι το. Αλλά πρέπει να τους πρόκειται να προσλάβει. Πώς είναι αυτοί? 60 ονοματέοι. 60! Βάλε 1.200 ευρώ μαζί με το ΙΚΑ, γιατί ήταν και καλοπληρωμένοι. Αλλά! Αλλά! Πόσα πάμε? 70.000. Εντάξει, θα τα βρει ο Κάρη. 70.000. Και άλλο μαζί με τον Απόλλωνα. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Ξανάρθει. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Θα γεμίσει τώρα. Παίζει Άρης Ατρόμητος για την μάχη της τέταρτης θέσης που πλέον δεν έχει καμία αξία, κανένα ρόλο. Εφόσον ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ πάνε τελικό, έτσι, και ο πέμπτος γίνει Ευρώπη. Χίλες, ναι. Θα το σχολιάσουμε στην εμπορία, στην εβδομάδα, γιατί εγώ έχουμε και Champions League. 2-1 πάνω στην Εγώ. Ναι, άσο το έδωσε. Εγώ το έδινα 2-3 και έβλεπα χ περισσότερο. Αλλά... λοιπόν, ψάχνουμε τον Ιωάννη Μπαϊράμογλου. Ιωάννη, βγες παρακαλώ λίγο να δούμε αν τρως τα ημάμπαλντί, αν τρως τα παπουτσάκια. Να ρωτήσουμε αν είσαι ΠΑΟΚ. Να μπει και στο διαγωνισμό για. Γλου σημαίνει. Γλου τι σημαίνει. Χοντρό. Παοξή. Δεξιός, οπωσδήποτε. Ο γλου, αριστερός. Και η καταγωγή κρατάει από τραπεζούντα. Ναι, δεν υπάρχει, κερασούντα. Δεν υπάρχει φίλος μου, γνωστός μου, γλου, συνεργάτη μου που να είναι ο γλου. Ο Τερεπέγλου δεν είναι χοντρός όμως. Είναι δεξιός. Καλημέρα, Τέρε. Καλημέρα. Από τις μπύρες ο αφαλός του σαν πισίνα είναι. Σαν καμπριαλατέ, καμπριαλατέρε. Χοντρός, ο γλου. Ναι, 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 και δεξιός. Ωραία, ωραία. Δεν υπάρχει ο γλου αριστερός. Κομμουνιστή ο γλου δεν είχα. Μάλιστα. Φίλο, γνωστό, συνεργάτη. Μάλιστα. Κομμουνιστή που να το λέγανε ο γλου. Πάμε να πάρουμε κόσμο. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90-90. Κάτσε να μιλήσουμε με τους ενδυνάμει πρωταθλητές σε όλες τις κατηγορίες. K15, K17, K19, γυναίκες, άντρες, παιδιά. Όλους, κορασίδες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές στα 90 να μιλήσουμε με τους φίλους του Άρη. Να δούμε την αντίδραση τέλος πάντων. Μου μετά την ίδια. Μπορεί μετά από τώρα. Δεν βγαίνουν. Ξυνήλα τώρα. Να βγουν οι φίλοι του Ηρακλή να μας κάνουν καζούρα που μας έκαναν στο Βόλι μια γαψιά. Δεν βρεθούν τώρα. Δεν βρεθούν, λες. Είναι καμιά 200αριά αυτή. Πανηγύριζα με την ψυχή του πάντων. 180 κοιμούνται, 20 ακούν άλλο ραδιόφωνο. Έλα, ναι. Μόνο τώρα τελείω. Για πάμε να σας ακούσουμε να πούμε και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλό σου ψυχικό.
Κατάλαβες δεν σε κατάλαβα. Ναι, πάμε γρήγορα όμως, ναι. Λοιπόν, ναι, πάμε ραπτόπου, θα πάμε. Λοιπόν, ο Ακπόμ έπαθε κάταγμα με τα κάρπια. Μπράβο, δώσε τα ραπτόπου. Άτομος είναι καημένος. Είναι άτομος, είχε, τώρα θα παίζει με νάρθηκα θα παίζει. Δεν θα παίξει, λέει, μετά την επόμενη αγώνα. Ναι. Μάλλον την Τούμπα μέσα να το βάλει. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχουν βολιδοσκοπήσει και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός Νίκων. Βολιδοσκοπήσει. Ναι, μέσω επιθετικό, ένα μπεχταρά. Ποιον? Ο οποίος λέγεται Μούσα Αλτάμαρη. Α, αυτός είναι το Αποέλ, ρε, εσύ, αυτή η παιχτούρα. Πιτσιρίκος είναι, τον ξέρω. Ναι. Τον ξέρω. Κοστολογείται πολύ, περίπου στα 2-3 εκατομμύρια. Ναι, τον πήραν λοιπόν, τζάμπα αυτή βέβαια, να ξέρει. Τζάμπα τον πήραν στο Αποέλ. Ας τον πήραν τζάμπα, δεν πειράζει. Νίκομαι σαν να τον πάρουμε, θα βγάλει μάτια. Αυτό να θες. Τον λοιπόν, βολιδοσκόπησες. Είναι, ναι. Μάλιστα, και μπορεί να παίζει και στα αριστερά. Τι έγινε, ρε Παοξίδες, φοβάστε τα center for ότι δεν θα πιάσει και ψάχνει center for τρίτο, ναι. Δεν είναι center for αυτός. Ναι, όχι, ακραίος, γενικά αυτός. Μιλάω. Ναι. Ακραίος είναι αυτός, ακραίος. Τι έγινε, ο Αλτάμαρ. Θα ψάξει για το δεν σας κάνει ο. Πρέπει να πάμε center for, αγόρι μου, τρίτο. Με δύο θα την βγάλω η χρονιά. Πρέπει να έχω και τρίτο center for. Πότε είχε σαν Μπάουκ, σταμάτα λίγο. Πότε είχε σαν Μπάουκ. Τρίτο center for, center forίσιο. Δηλαδή ότι να μην. Α, τρίτο center for, center forίσιο δεν είχα. Γιατί να έχει τώρα. Ναι, άρα γιατί... δεν είναι καλή αυτή που έχει. Γιατί θα πάω να μπορεί να παίζω και 4-4-2. Όχι, δεν είναι καλή. Απλώ είμαι και θέλουμε έναν ακόμη. Εσύ αναφορά θα δώσουμε. Θέλω και τρίτο, ρε φίλε. Δεν είναι καλυμμένο. Βλέπετε ότι, βλέπετε ότι το κενό του Μπρίγιομ δεν έχει. Δεν δίνουμε αναφορά στα νέου. Και έχετε δύο center for οι οποίοι να πούμε. Εγώ βλέπω 32 μάτσα ήδη είναι ο ΠΑΟΚ. 32 Κωνσταντίνε. Είναι εξελίξιμε. Ναι. Είναι παιχταράδες. Φύγε, βολιδοσκοπώ, φύγε. Καλημέρα στο ψυχικό. 32 μάτσα ήδη είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις με 32. Ένα προτάσμα ολόκληρο και συνεχίζουμε. Αυτό βλέπω. Πάμε. Ναι, πάμε. Βεβαίως. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Καλώς ο να. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Κώστα, τελικά όλοι πήγαμε στα εξωγικά μας, δεν πήγε κανείς στη Τούμπα χθες. Συμφωνείς? Αφού είναι φίλε έβρεχε, οπα, πώς οπα, θα πάτε. Εχθές δεν έβρεχε, σήμερα βρέχει. Πώς? Σήμερα βρέχει, χθες δεν έβρεχε, χθες ήταν μια χαρά. Γιατί είχε μουντίλα πάνω. Είχε μπορούσε να πάει εξωγικά, αλλά από τη τρέλα μας πήγαμε στη Τούμπα. Sold out είχε στην Τούμπα, να ξέρεις. Νικόλα. Από πού είχε sold out? Είχε 27-28.000 κόσμου. Για πες. Ναι. Έλα, γορμού, έλα. Νικόλα, πρώτα Θεό, τώρα στη Φιέστα την επόμενη Κυριακή, την μεθεπόμενη με το Λεβαδιακό, πρέπει να έχουμε εκπρόσωπο του συμπολίτη και του Ολυμπιακού. Θα φέρει το κουμπαράκι σου εκεί να του εκπροσωπήσει. Αυτό δεν εκπροσωπεί κανένα, ούτε είναι αυτό δεν εκπροσωπεί, ρε. Δεν εγώ, νοιάζει. Φίλε, με εταιρείες δεν έρχομαι σε συναισθηματική αυτή. Ναι. Κώστα, όχι με τις εταιρείες. Αφού είσαι αργιανάκι από μικρό παιδί τώρα, γιατί να το κρύβουμε αυτό. Έτσι λες εσύ. Όλοι οι Θεσσαλονίκοι ξέρουν τι αργά. Μπα, φίλε, το λέω εγώ να ξέρει που είμαι κουμπαράκι του, ούτε αυτό ξέρει τι είναι. Μπερδεμένο είναι ώρε-ώρε. Δεν ξέρει τι είναι ούτε κι αυτό. Εγώ πάντω θα χαρώ να τον φέρει εκεί στο γήπεδο να το δούμε. Θα χαρούν πάρα πολύ αν έρθει στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι ομάδα είμαι εγώ. Πάντω περισσότερε πιθανότητε είναι να πάω εγώ στο Αλκαζάρ παρά εσύ. Όπα. Όπα. Στο λέω εγώ στο Αλκαζάρ, άμα θέλω. Α, είναι απολάρισα. Την πάτησα. Το έχασε. Είναι απολάρισα το παγκάκι μα. Βάλε ένα κασκόλ και πάνε. Πέτυχε στην περίπτωση τώρα. Θα πας. Θα πας. Πρώτα Θεός θα πάω. Θα στο κόλ θα φωνάξεις με κασκόλ. Με σημαία πάω. Και με σημαία. Αλλά... να σε δω ρε μεγάλε και να γουστάρω. Α, να γουστάρεις. Μην με φάρετε τώρα τους μπράβους του Σαββίδη να φωνάζουν να πείτε να κεράσουν για το πρωτάθλημα του πάω. Ναι. Θα έρθουμε με Ζαΐρι έτσι λέμε να κάνω σκασιά και εγώ την Κυριακή. Α, μπράβο. Καλημέρα και καλημέρα. Μακεδονία. Από αεροδρόμιο Μακεδονία, σωστά. Έτσι, μια χαρά τα είπε ο φίλος. Μ' άρεσε ο φίλος από τη Ελλάδα. Δεν πειράζει, άμα του δώσει καλά μεροκάμα το Τσίπρα θα το και λέει. Δεν το δίνει όμως. Θα το λέει μίκρα κι αυτός. Δεν το δίνει όμως. Δεν αυτό πειράζει. Είναι το θέμα. Για πάμε καλημέρα επομένως. Άμα σου δώσει καλά μαρούλι, σου φεύγει και το πατριωτιλίκι, σου φεύγουν και όλα να πούμε. Είπαμε ο άκομα ναι. Κάταγμα στο μετακάρπιο θα λείψει. Είπαμε καμιά βδομαδούλα θα λείψει, ναι. Ρε, ας το μετακάρπιο. Θες σεντερφόρ για δεν θέλεις, ρε. Δύο έχεις. Δύο. Θες. Θέλω. Άρα δεν έχεις. Θέλω. Πάμε, επόμενη θέλω. Γραμμή. Καλημέρα. Μαζάλισες με τον Ακόμ, τα 100 παιδιά. Μέτρα τα κάνει σε σαν φορτέσκο. Εσύ τον αποθέωνες, ρε. Τον αποθέω γιατί τα γίνει. Τον αποθέωνες. Όχι, κάνει κι άλλη. Τα έκρηξε. Καλώς. Κι άλλες δουλειές κάνει απέξω. Ε, κάνει δουλειές. Κάνει. Θέλω και ένα πιο killer, παιδί. Αν θες killer. Θέλω και ένα killer. Θέλεις killer ναι. Τώρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Παοξής. Έλα ρε Παοξάκι μου, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Ραπτόπουλο γιατί να επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στο φορ, στο center φορ. Λοιπόν, εχθές εμένα μου αρέσει έτσι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίζει ο Παοξ έτσι να βάζουν όλοι γκολ. Ναι, κοίταξε, αυτό που λες είναι ωραίο γιατί έχω, ναι. Παλιά τον Άγιαξ το θυμάστε. Τον Άγιαξ τον παλιό, τον Άγιαξ που είχε διαλύσει όλη την Ευρώπη, τον θυμάστε.
Το Λάγιαξ δεκαετία 70. 70 ή δεκαετία 90. Ποιος ήταν ο σέντερφορ τότε εκεί. Θυμάσαι αν υπήρχε σέντερφορ. Παίζαν με ψεύτο σέντερφορ. Με ψεύτο. Εκεί τι κάνε, τι έκανε ο Άγιαξ. Ναι, για να παίξεις. Ωραία, ωραία. Ο Άγιαξ είχε τον Στέφαν Κόβατς. Το Στέφαν Κόβατς προπονητή, που ήταν πολύ καλό στην τακτική. Μπράβο, ο Κόβατς, ο Κόβατς ήταν, ο οποίος δίδασκε στο 4-3-3 κινήσεις, τις οποίες ο δικός ο προπονητής δεν τις έχει. Δεν ξέρω, Ραπτόπουλο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Θες να παίξεις με κινήσεις με ψεύτο σεντερφόρ και η Λίβερπουλ έχει ψεύτο σεντερφόρ. Αλλά ο Κλόπ στην τακτική και αυτός μπροστά είναι πολύ καλό να πούμε. Γιατί εγώ σας λέω ότι αν είχαμε τον Μπρίγκοβιτς θα κινδυνεύαμε το πρωτάθλημα. Φαίνεται. Φαίνεται ότι είσαι παλιός ΠΑΟΚΣΙΣ, γιατί και ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 με ψεύτο σεντερφόρ έπαιζε. Δεν είχε τον Κίλερ, Κωστίκο, Ορφανό, Δημόπουλο, δεν είχατε. Τα γκολ τα βάζω Σαράβης, τα βάζαν οι Εξτρέμ. Ναι. Λοιπόν, προσέξατε ότι εχθές ο Σάκοπ που έβαλε τον γκολ ήταν αμαρκάριστος. Ναι. Γιατί δεν πάνε να πέσουν επάνω του. Όταν βλέπω ο σέντερφόρ προσελκύει αμυντικούς. Πιέζουν τον σέντερφορ με αποτέλεσμα η ομάδα να μπλοκάρει, να μην μπορεί να βάλει γκολ. Αυτό που λέει ο κύριος έχει δίκιο. Είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ η πίσω γραμμή του να σκοράρει και να. Αυτό είναι αυτό πολύ είναι καλό. Αν τώρα θα με αποδεώσει, θα χάβει τώρα. Όχι, η πίσω γραμμή είπα. Η πίσω γραμμή πιάνει πίσω. Σαχόφ. Έχει μπακ, αριστερό μπακ. Ναι, δεν έβαλαν γκολ χθε πίσω γραμμή. Ο Σαχόφ τα έβαλε, ο πίσω γραμμή τα έβαλε. Έβαλε και το δεκάρι. Ο Άγιαξ παλιά κατέβαινε σαν μπουλούκι στην αντίπαλη. Τα λέμε, Παουξάκι μου, το πιάσαμε τον νόμο να πάμε για του υπόλοιπου. Να σε κάνω. Βέβαια, ο Άγιαξ, ο αριστερό μπακ, δεν ήταν ο MVP του πρωταθλήματο. Το ο Βιερίνια. Ναι, ο Βιερίνια είναι μακράν ο κορυφαίο και μακράν ο MVP του πρωταθλήματο. Ιωάννη Μπαϊράμογλου, δυστυχώς έχασε, δεν βγήκε. Τέλειωσε ο χρόνο. Θα του δώσουμε άλλα 5 λεπτά. Θες και άλλα 5? 5 λεπτά τον Μπαϊράμογλου. Το παίρνει πάνω σου, έτσι. Σιγά μην ακούω η Μπαϊράμογλου. Πρωί είναι. Πρωί την εκπομπή. Πάμε, καλημέρα. Ουζούναντα Μπακολούρ. Ναι, λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί πήρε ο Γλου είσαι. Ο Γλου, ορκισμένος κομμουνιστής, 1,90 και 83 κιλά Ραπτόπουλο. Φίτνες κιόλα δηλαδή. Όπα. Είσαι κομμουνιστής. Με παππού, καπετάνιο στον ΕΑΜ και μπαμπά εξόριστο. Άρα είσαι κουκουέ. Φόλα. Αυτός είσαι. Σαν τη γιαγιά μου τη Ζαμπέτα. Ζαμπέτα, τη γιαγιά. Όχι ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Κουκουέ, ωραίο. Παοκτής. Ωραίος. Ναι, αλλά δεν είσαι ο Μπαϊράμογλου, έτσι. Όχι. Δεν είσαι ο Παϊράμογλου. Εντάξει, οκ, εντάξει. Όχι, βγήκε το παιδί. Είναι καλημέρα, Πασάμι. Είμαι Παοξής. Ναι, είπε, ναι, αλλά είμαι κάπα κάπα μου. Αλλά είμαι κάπα κάπα. Ναι. Δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ για να πω πουθενά. Ωραίος. Να δώσουμε λίγο μια ειδησούλα που αφορά τον Λάμπρο. Επειδή ο Λάμπρο δέχεται κρούσεις από ευρωπαϊκές ομάδες, ο ΠΑΟΚ ήδη τρέχει την ανανέωσή του. Για Λάμπρο, Κουλιανού, για Λάμπρο. Έτσι, φωνάζαμε για τον Λάμπρο. Αυτό το γυφτοντάμαρο, το λιμιό, τι τον έχετε. Βάλτε το Λάμπρο εκεί. 8 γκολ, 8 ασίστ έχει στην Ολλανδία. Δεν το ξέρω. Και ήδη ο Μπράγκο κάνει ανανέωση. Δυνάμωσε και όλα, έδεσε. Και αυτό το παιδί όταν ήρθε στον Ηρακλή ήταν φτερούγα. Είχε όμως το potential. Πλακώθηκε, έκανε τα βάρητα. Ναι. Έγινε κοιλιακά, ιστορίες και κόλπα. Θα του βάλουν ρήτρα 10 εκατομμύρια, βιάζονταν να τελειώσει το θέμα άμεσα. Ρε, γιατί σκοράρι. Ναι, σκοράρι. Πλάρι, πασάρι. Και μπουκάρι. Και μπουκάρι. Καλημέρα. Λάμπρου το λέμε. Έλα. Εδώ. Ραπ, σου κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω και κάτι. Ναι. Θα σου δώσω 2.000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά, Κωστή. Όχι, στο χέρι. Στο χέρι κιόλα. Τσεπάκι. Αλλά θα ζητήσω κάτι όμως. Ναι. Στη Λάρισα μέσα θα φορέσεις ρούχο του ΠΑΟ, καθαρό. Και με σημεία θα φωνάζεις επί μία ώρα Παοκάρα. Για 2.000 για 2.000. Το κάνεις, Κωνσταντίνε, για 2.000. Τι μπακάλι σαν τον κόκκινο εγώ με 2.000. Παραπάνω θέλει ο Κωνσταντίνε. Πέντε. Τα λιράκι. Κοίταξε. Μετάλληρο τελειώνεις. Κάτσε να δω με πόσα εξοφλώ. Για υπολόγισε λίγο. Με πόσα εξοφλώ. Εντάξει, είσαι μετάλληρο. Βάλε κανένα χιλιάρικο ακόμα. Όχι, μετάλληρο δεν μετάξει. Ένα δεκάρικο θέλω. Δεκάρικο. Δεκάρικο. 10.000. Για τα 1.000 να είναι νοσηλεία. Ναι. Καλύπτουμε και αυτά, έτσι. Κάνε μια ασφάλιση είναι πριν. Ασφάλεια τι είναι. Και ασφάλεια, όλα τα πάνω τα αναλαμβάνω. Ναι. Όλα και ασφάλεια. Δέχεται, βέβαια δέχεται. Με 10.000 πάω. 11 πάω. Πας. Αν πάω λέει. Γεια σου, λέει. Φύγε. 11.000 με κολοτούπες θα πάω κιόλας στη Λάρισα. Τόσα με λείπουν. Ναι, καλημέρα. Λέγε.
Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, ναι. Γρήγορο σου. Γεια σου, φίλε. Πήρα ένα λεπτό μόνο να πω κάτι για τον φίλο του Μπαουγκζή, τον Λαρισαίο, που είπε θα πάει με κασκόλ. Ναι. Στη Λάρισα. Είμαι Λαρισαίο. Ναι. Είμαι ενάντια σε όλα αυτά τα επεισόδια κτλ. Αλλά με πείραξε επειδή το είπε Λαρισαίο, ενώ ξέρει, αν είναι τουλάχιστον πάνω από 35, ότι ποτέ δεν έγινε αυτό. Με πείραξε επειδή είναι Λαρισαίο. Mm. Δεν έχω πρόβλημα. Γεια σου, ανάρτηση, τι σε νοιάζεσαι. Κοίταξε, όσο ήταν το αγίπεδο στο Αλκαζάρ, πήγαιναν όλοι ο παδί στη Λάρισα. Πες μου, δεν κατάλαβες. Εννοείται ότι πήγαιναν όλοι, αλλά ποτέ με κασκόλ και σημαία μέσα στη Λάρισα στο γήπεδο, όχι σαν φιλοξενούμενος, ποια χρονιά. Εγώ από το 90 που πάω, ποια χρονιά έγινε. Τι εννοείς όχι σαν φιλοξενούμενος. Δεν πήγαιναν στο Αλκαζάρ, στο ένα πέταλο πήγαιναν φιλοξενούμενοι με κασκόλ, σημαίες και φόνο. Ναι, 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 έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει οργανωμένη μεταφορά. Α, έτσι το λες εσύ, μεμονωμένο. Με δεδομένο. Ναι. 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 Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν ξέρει και ένα νεότερο ότι ο Κούγια έτσι κι αλλιώ. Δεν θα δώσει εισιτήρια. Δεν δίνουμε, δεν δίνουμε. Λοιπόν, άκου το ρεπορτάζ. Δεν πουλάνε ούτε στο γήπεδο. Γύρω με πυθία, φύγε. Γύρω με πυθία. Έγινε, φίλε Λαρισέ, το γνωρίζουμε ότι δεν δίνει εισιτήρια. Μπλόκο στα Τέμπη, ναι. Μπλόκο στα Τέμπη. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι και εύκολο. Δεν μας άφησανε. Ναι. Και αναμονή εκεί στα Τέμπη όταν γυρνάμε. Και είναι οπαδική νίκη των Λαρισαίων, αν γίνει αυτό, ε. Ναι. Να μην βρεθεί παόξης με κασκόλ και να πανηγυρίσει στα Τέμπη. Το πρωτάθλημα, αλλά όχι μέσα στη Λάρισα. Δεν πειράζει, θα σου πανηγυρίσω και στη Σκοτίνα απ' έξω. Στο πανηγύρι δεν με πειράζει εμένα. Παδική νίκη για να μπορώ να το πανηγυρίσω και στο κάστρο του Πλαταμόνα πάνω. Δεν ξέρω! Δεν με πειράζει καθόλου. Όχι, όχι. Εγώ θέλω το πρωτάθλημα. Αίτητο το θέλω όμως πλέον, έτσι πως πήγε. Το θέλω αίτητο έτσι πως πήγε. Να γραφτεί στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Στη Λάρισα και στα Γιάννενα κινδυνεύω. Ποια Γιάννενα, ρε. Άμα καίγονται τα Γιάννενα και τσουρουφλίζονται. Μόλις είναι να παίξει με τα Γιάννενα, ναι. Θα πούνε πέφτουνε δύο. Κάτω βάφουν, σε άλλα ξενοδοχεία, κάτω τώρα, να ξέρεις. Τι. Στα ξενοδοχεία κάτω στην Αθήνα βάφουν τώρα. Όχι ναι. Εδώ, Μακεδονία Παλάζα. Και εσύ φοβάσαι τα Γιάννενα. Άλλα... Όχι, απλά το λέω. Κλάος, ο Μάνος, παιχτάρα. Τον Μάνο φοβάσαι. Τα Γιάννενα εδώ τα κέρδισα. Θυμάσαι πως τα κέρδισα, με την ψυχή στο στόμα. Με δεύτερη ομάδα. Ναι, όχι δεύτερο, μάλλον όχι, κανονική, ναι, ναι. Καλημέρα! Έλα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ω, που είσαι ρε πουλενάρα. Να το πούμε. Όλα καλά. Ναι, ρε φίλε, όλα καλά. Θα σε σπάσει το ξύλο Φωτιάδης γιατί κολλά στην κόμενά του. Τον Άλεξ δεν τον πειράζει κανένα. Είμαι ανωτέρα εδώ, είμαι ανωτέρα εδώ, πέδω, σπάσω Φωτιάδης. Άκου λίγο. Έλα, Άλεξ. Μαγιά είναι να πας στη Λάρισα, φίλε. Μαγιά. Μαγιά να μην πας. Ναι. Η μαγιά του Παοξή, όπου και να παίξει ο Πάοκ μπορεί να πάει. Αρκεί να μην γίνουν επεισόδια. Έτσι. Προκαλούν οι άλλοι. Αυτό τώρα έχουμε ένα έγινε αυτό με τον Πλειώνα, τελείωσε. Τώρα κάποιος ασχολούνται με τον Πλειώνα ακόμα, γιατί είχε γίνει πριν 30 χρόνια. Τέλος πάντων. Λύνεται η κατάρα, να ξέρεις, του Πλειώνα, λύνεται, να ξέρεις. Μετά από 35 χρόνια. Τέλος πάντων. Ναι. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι και στο Καθμαντού να παίζει ο Πάοκ, που ο Παοξή θα πάει. Αυτό έχω να πω, αντί για... Στο Κατμαντού μπορεί να πάει. Στη Λάρισα, στη Λάρισα δεν μπορεί να πάει. Στο Κατμαντού θα πας. Εγώ λέω θα πάνε πάντως κάποιοι και όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, χωρίς να προκαλέσουν πολύ. Θα μαζευτούν. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Ναι. Θα έπαιρνα τους γορίλες του Σαββίδη. Ναι. Θα τους έλεγα μπείτε μέσα πείτε και. Μέσα, δεν σας πειράζει κανένας. Που να σας πειράζει. Είναι δύο επί δύο οι γορίλες του Σαββίδη. Δύο μέτρα ύψος πλάτος. Ναι. Θα πουλήσουν ένα γορίλα. Γρήγορα προλάβουμε κάνα δύο φίλους ακόμα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλώσονα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, φίλε. Νικό! Έλα, γόρι μου! Σε έχω στείλει και μήνυμα στο Instagram, έχεις γραμμένο. Τέλος πάντων. Πού, στο Instagram, θέλω να... φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Στο Instagram δεν ασχολούμαι, ρε φίλε. Η γυναίκα μου τα κάνει. Όλα ασχολούμαι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Κωστή, εσύ μην ακούς. Θα με πεις τίποτα και αμυσυχείς. Δεν θέλω. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για το Κουκουέ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε ακούσει που λένε οι χριστιανοί ότι ο εχθρός μας δεν είναι, λέει, ο μουσουλμάνος, είναι ο χριστιανός ο καθολικός. Λένε οι Ορθόδοξοι. Αυτή είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ. Μάλιστα. Ακούς, Κωστή. Αυτή είναι η διαφορά, λέει. Να μην ακούει, όχι. Ο καθολικός ο χριστιανός. Είναι αυτός ΚΚΕ, είναι αυτός τώρα. Έλα ρε, πάρε καμιά διαφήμιση Coca-Cola τώρα εκεί πέρα. Πάρε ρε καμιά διαφήμιση Coca-Cola, μας κάνεις μάθημα και σε ΚΚΕ τώρα. Κλείνετε και οι δύο, διότι έστω στο 100 στα χασομέρια έχουμε τον νικητή. Πάρε καμιά διαφήμιση στην Coca-Cola, Κουκουέ τώρα. Κουκουέ. Λοιπόν, άιντε. Έχουμε Ιωάννη Μπαϊράμογλου στο 100, στα χασομέρια, στο extra time που του δώσες. Άκου, δεξιός. Γιάννη, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πού ήσουν, ρε. Ρε ψυχούλα, πού ήσουν εσύ. Πολλά λόγια, δεν άκουγα, ρε παιδιά, δεν άκουγα. Τι έκανες και δεν άκουγες, δηλαδή, τώρα πρωινιάτικα. Δούλευες. Έτσι. Δουλειά. Καλά, είστε καλά, είστε καλά. Καλά είμαστε, αλλά δεν μου λες, παοξίσεις. Όχι ρε παιδιά, όχι. Πάρ' το φλόκο τον ένα.
Τι ομάδα είσαι? Άρισε, πάρ' το φλόκο τον ένα, Κωνσταντίνε. Καλά ρε, σε λένε Παϊράμογλου και είσαι αριανός. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Είσαι δεξιός. Είσαι δεξιός. Δεν τα απαντάω αυτά, δεν τα λέω. Δεν τα απαντάω αυτά. Τι άλλο θες να ρωτήσω τον άνθρωπο? Αν είναι χοντρός. Χοντρός είσαι. Όχι, όχι, ούτε από αυτό είμαι. Μηδέν στα τρία τζακ πότε έκανε εδώ το κουμπαράκι? Λοιπόν, το διέσυρες. Σας ακούω συνέχεια, η αλήθεια είναι το προτεραιότητα λίγο τον Κωστή, ναι. Προτεραιότητα του δίνουμε. Ναι. Ακούω και σένα, εννοείται. Γιάννη, μας ακούς, το σίγουρο είναι ότι μπήκε στην, καλά, στη λίστα για να διεκδικήσεις τα ψώνια όλης της χρονιάς. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, γερή να είστε. Γερή να είστε καλά, αδεφούλη, να είστε καλά. Το Λάμδα Σαλονικιώτικο πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ το Λάμδα. Δηλαδή, οριακά μαζί με τον Γιώχαν εκεί μαζί πάνε. Λοιπόν, στην τελική πεντάδα μπήκαν και δύο τελευταία πίστα φτάσανε. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Μένετε εδώ στο Μετρό. Αμέσως πολιτικό δελτίο με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη. Ακολουθεί πλάκα τέλος με Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο. Στις 12 τα ρολόγια σταματάνε. Η σέντρα, η μπαλαπάει στη σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό πρωινό, καλό Μπούζο να έχουμε.